Γεια σας από την Earth Open σε μία ακόμα εκπομπή στη σπηλιά του Πλάτωνα. Earth Open, η ελεύθερη ραδιοφωνία, την οποία ακούτε στους 106,7 στα FM για την Αττική. Την ακούτε επίσης στους 96,5 από τον σταθμό του Εργατικού Κέντρου της Εύβοιας και από το Ράδιο Ένωση της Βιωτίας, στο σταθμό των εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδας, στους 97,3. Διαδικτυακά ακουγόμαστε στο www.earthopen.com και το Live24. Μηνύματά σας 54 045 1, πι ελληνικό κεφαλαίο και ενώ και το μηνύμά σας, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 629 09 29 10. Στον ήχο και στη μουσική επιμέλεια ο φίλος ο Μανώλης Σάρας, τον οποίο ευχαριστώ για μία ακόμη φορά, ακούραστος εργάτης της Earth Open. Και έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ για δεύτερη φορά την φίλη, την Χρυσούλα του Μποκουβάλα. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Μια γυναίκα η οποία ασχολείται πάρα πολύ, καταρχάς είναι συγγραφέας, είναι ερευνήτρια, είναι designer και ιστιοπλός. Και ασχολείται με ορισμένα θέματα τα οποία για πολλούς είναι μια ζώνη σκοτεινή, μια ζώνη στην οποία δεν θέλουν να μπουν πάρα πολύ, αλλά λίγο spooky έτσι κάπως, όπως τα λέγει κάποιος, αλλά σημαντικότητα θέλουν να ακούνε. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι ενώ ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει και επαναπροσδιορίσει τις έννοιες του ανθρωπισμού, κάτι το οποίο θα ήταν πραγματικά απαραίτητο τη σημερινή εποχή, ήδη έχουμε προχωρήσει δύο άλλες έννοιες. Έχουμε, το έχουμε είναι πληκτικός ευγενίας. Έχουν κάποιοι προχωρήσει δύο ακόμα έννοιες, την έννοια του διανθρωπισμού και την έννοια του μεταανθρωπισμού. Το έχουμε ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή, αλλά καλό η επανάληψη μήτρη μαθήσεως, οπότε θα κάνουμε μια γρήγορη έτσι, αναφορά σε αυτά, σε αυτές τις δύο έννοιες. Χρυσούλες, ακούμε. Ναι, να ανακεφαλαιώσουμε και για τους φίλους που δεν είχαν παρακολουθήσει την πρώτη εκπομπή. Ο διανθρωπισμός είναι ένα φιλοσοφικό κίνημα που αναπτύχθηκε από τις αρχές, τα τέλη και τις αρχές του 20ου αιώνα και εκθετικά μετά τη δεκαετία του 90, θα λέγαμε, στη Δύση κυρίως, και το οποίο πρεσβεύει τη μετατροπή του Homo sapiens αρχικά σε υβρίδιο ανθρώπου-μηχανής. Αυτό λέγεται διανθρωπισμός, transhumanism, και σταδιακά το τελευταίο στάδιο είναι ο μετανθρωπισμός, posthumanism, δηλαδή η πλήρης κατάργηση του ανθρώπινου είδους, του είδους sapiens, και η μετατροπή του στη λεγόμενη ιδιομορφία ή μοναδικότητα, singularity, στην υπερεφή, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι εξ ολοκλήρου μηχανική. Ναι, όλα αυτά φαντάζομαι με μια προπαγανδιστική ηθική επικάλυψη, την οποία δεν ξέρω, φαντάζομαι θα έχουν βρει οι εμπνευστές αυτού του υπέροχου σχεδίου, και φαντάζομαι επίσης ότι όλα αυτά αφορούν κυρίως μια ομάδα, μια ολιγομελή ομάδα ανθρώπων πλουσίων από όλο τον κόσμο και φυσικά την αυλή τους, οι οποίοι θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα απολαμβάνουν τις, αν θέλετε, του τελικού, πρώτα το πούμε, της υψής της τεχνολογίας, ενώ για την πλέμπα την υπόλοιπη, ναι, φαντάζομαι ακριβώς, θα είναι κάτι πολύ χαμηλής ευτέλους αξίας η τεχνολογία, κάπως, ναι, έτσι. Ναι, σίγουρα. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πολιτικό κίνημα, διότι υπάρχουν και think tanks από πίσω. Δεν είναι κάτι ανώδυνο, ούτε κάτι απλό ο διανθρωπισμός. Έχει τρομερή επιρροή σε πάρα πολλές κυβερνήσεις της Δύσης. Ουσιαστικά είναι ένα, αν και ξεκίνησε από ένα Ρώσο διανοητή, τον Νικολάη Φιοντόροβ, εν τούτης ρίζωσε και θέριεψε στη Δύση, στην Ευρωατλαντική Δύση, στην Εσπερία ουσιαστικά, ουσιαστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μεγάλη Βρετανία,
και πιο συγκεκριμένα στη Silicon Valley. Δηλαδή είναι ένα made in USA κατασκεύασμα. Όμως το διακύβευμα πλέον σήμερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των υπολογιστών, των λεγόμενων κβαντικών υπολογιστών που κάνουν παράλληλες πράξεις σε τρομακτικά σύντομους χρόνους, το διακύβευμα πλέον είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, όποιος κατέχει ιδιώτης ή εταιρεία, κατέχει σε λίγα χρόνια, όπως διατείνονται κάποιες εταιρείες, την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, θα κατέχει και όλο τον κόσμο. Τεχνητή νοημοσύνη, να υποθέσω ότι είναι η ρομποτική? Όχι. Ένα απλό ρομπότ δεν σημαίνει ότι θα το κατατάξουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Ποια είναι η διαφορά? Είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η ιδιομορφία, θα ορίσουμε μία δομή η οποία έχει συνείδηση του εαυτού της. Καταρχήν είναι υπερεφής, δηλαδή για να σας δώσω ένα μέτρο σύγκρισης, μία υπερεφής τεχνητή νοημοσύνη σαν και αυτή που θέλουν να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες, την έχουν ήδη δηλαδή δρομολογημένη. Η διαφορά με μας τον sapiens του σήμερα και τον πιο έξυπνο και αυτή τη δομή, το πλάσμα, θα είναι όπως εμείς και τα μυρμήγκια. Δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος, μιλάμε για μία σύνθετη μορφή ανθρώπου. Όχι. Με Android, κάτι τέτοιο. Μιλάμε για έναν τεχνητό εγκέφαλο. Mm-hmm. Που θα στηρίζεται μια προσομοίωση, ας πούμε, ανθρώπινου εγκεφάλου. Γι' αυτό ακριβώς ονομάζεται ιδιομορφία αυτό το πράγμα. Singularity, mm-hmm. όπως η ιδιομορφία στην κοσμολογία που αφορούσε την κατάσταση του σύμπαντος λίγο πριν το Big Bang, τη mm-hmm. μεγάλη έκρηξη, είναι η αντιστοιχία. Δεν υπήρξε ποτέ κάτι αντίστοιχο, όπως και δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε εμείς ούτε σε προσομοίωση αυτές τις συνθήκες. Εντάξει, προσπαθούν να τις δημιουργήσουν στο ΣΕΡΝ, αυτές τις συνθήκες του σύμπαντος που είχε τότε στις πρώτες στιγμές της δημιουργίας. Το έτσι λοιπόν και η ιδιομορφία είναι κάτι πρωτόγνωρο που θέλουν να επιτευχθεί. Θα είναι μία δομή, ένα πλάσμα τεχνητό, το οποίο όμως θα έχει αυτοσυνείδηση. Συγγνώμη που διακόπτω. Αυτό που θα ήθελα να ξέρει και ο κόσμος είναι, αυτό θα είναι ανθρώπινη μετεξέλιξη ή θα Θα είναι στην αρχή, περνάμε από το στάδιο του cyborg. Mm-hmm. Ο cyborg είναι υβρίδιο ανθρώπου μηχανής. Δηλαδή είναι, λέγονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διάφορα εμφυτεύματα. Ωραία. Είτε στον εγκέφαλό τους, οπότε mm-hmm. έχουν αυξημένη... Για όσους δεν ξέρουν, είναι κάτι σαν το Robocop, το περίφημο έργο, ας πούμε. Τσιπάκια. Και πιο εξελιγμένα ακόμα. Μικροτσιπ. Μπορεί να έχουν τεχνητά μέλη, τεχνητά όργανα, 100% τεχνητά, με ιδιότητες που φαίνονται αδιανόητες για τον Homo sapiens. Υπεραθλητή, δηλαδή, μπορεί να, και τα λοιπά. Ναι, μπορεί να τα χέρια τους βεβαίως να είναι και φωνικά όπλα ή τα πόδια, να υπάρχουν και εξωσκελετοί, να κάνουν άλματα, ας πούμε, ή να ένας τέτοιος cyborg, επαυξημένος άνθρωπος, μπορεί να ζει, για παράδειγμα, σε συνθήκες άρης. Ναι. Το cyborg όμως είναι άνθρωπος ακόμα. Είναι μισός άνθρωπος, ας πούμε, αν μπορεί κάποιος να ορίσει τα ποσοστά, εξαρτάται το είδος. Γι' αυτό είπα το ρομποκό. Είναι υβρίδιο. Γι' αυτό είπα το ρομποκό που ήταν το σώμα που είχε μείνει. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει τίποτε το ανθρώπινο. Μπράβο. Okay. Είναι εξ ολοκλήρου συνθετική. Μάλιστα. Όπου δεν μπορεί να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, μπορεί να έχει σώμα ανδροειδούς. Συνθετικό όμως, έτσι, η εξωτερική της εμφάνιση. Μπορεί όμως και όχι. Αυτό που μετράει είναι
ο εγκέφαλος μέσα, δηλαδή ο σκληρός που θα έχει. Μάλιστα, μάλιστα. Της ουσίας. Μάλιστα. Ωραία, πολύ, πολύ όμορφα τα τεχνητή νοημοσύνη. Δεν τα λέω εγώ. Όχι, όχι, υπάρχουν όχι, όχι, ξέρω... εκατομμύρια αναφορές. Εγώ απλώς... Πρωτίστως να πούμε ότι όλα αυτά μπορείτε να τα βρει κάποιος στο site, όπως τα ακούτε, απερόπια. Από το άπειρη, απερόπια. Από το άπειρη όψη. Ναι. Άπειρη θέα. Δηλαδή, η θέα στο άπειρο. Ναι. Απερόπια, το απερόπια. Είναι αρχαία ελληνική λέξη αυτή. Okay. Πανάρχια. Απερωπία επομένως. Τελεία.fr. Είναι το site στο οποίο μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Είναι όμως. Εδώ πέρα εμφανίζονται και οι πηγές. Δηλαδή δεν είναι. Θα το ξαναπώ όπως το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Δεν μιλάμε για κάποιες θεωρίες συνωμοσίας. Όλα αυτά είναι γραμμένα. Έχουν βγει βιντεάκια. Έχουν γίνει εκδηλώσεις. Θα προχωρήσουμε και στη συνέχεια να. Δημοσιεύσεις παγκοσμίως σε όλο τον κόσμο. Και για πράγματα τα οποία θα πέσουν. Θα τρελαθεί αρκετός κόσμος που ακούει. Να πούμε καταρχάς ένα γεια στο Γιώργο που μας ακούει από το Κάλγκαρι, το παγωμένο με τους 50 πόντους χιόνι. 50 πόντους χιόνι ήδη, Κάλγκαρι. Γεια σου Γιώργο μου. Και σε όσους επίσης, γεια σε όσους φίλους μας ακολουθούν και μας ακούνε. Λοιπόν, είπαμε επιτροχάδιντη για τον διανθρωπισμό, είπαμε για τον μετανθρωπισμό, είπαμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι θέλεις να πεις? Ναι, να πω εδώ, να επισημάνω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι υπέρμαχοι του διανθρωπισμού και του μετανθρωπισμού, πού λέτε να βασίζονται? Για ποιο λόγο, δηλαδή, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος ακροατής μας, ένας νοήμων άνθρωπος, μα γιατί να γίνει αυτό? Γιατί πρέπει ο άνθρωπος, θα πει κάποιος και πιο απλοϊκά, μα γιατί, τι έχουμε και θα πρέπει να μας καταστρέψουν, δηλαδή, γιατί θα πρέπει να καταργηθούμε, να απαλληφθούμε διαπαντός από προσώπου γης να μαντέψω, και διαστήματος να μαντέψω, υπάρχουν ότι, επιχειρήματα. Ποιοι να μαντέψω λέτε? Ότι ήδη πάμε για μια γενικώς καταστροφή του πλανήτη. Λοιπόν, αφενός. Τα επιχειρήματα, περίπου, αυτό συμπεριλαμβάνεται στα επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Mm-hmm. Δηλαδή συνήθως το λόγο έχουν οι φιλόσοφοι, έρχονται οι αστροφυσικοί και κοσμολόγοι. Και έρχονται βεβαίως χημικοί, βιολόγοι κλπ. Να συνηγορήσουν υπέρ της κατάργησής μας. Ποιο είναι το επιχείρημα? Το επιχείρημα είναι ότι δεν έχει, βεβαίως δεν είναι ανεφερίσματος και στιβαρού μάλιστα. Ο τρόπος όμως που πλασάρεται είναι προβληματικός. Ότι η γη μας είναι εκτεθειμένη σε πολλούς κινδύνους. Αυτοί οι κίνδυνοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι οι ανθρωπογενείς κίνδυνοι. Δηλαδή αυτοί που μπορεί να προξενηθούν από τον, να προκληθούν από τον άνθρωπο. Η άλλη κατηγορία είναι οι αστρονομικοί κίνδυνοι, έτσι, διαστημικοί κίνδυνοι, που είναι μη ανθρωπογενής. Κάποιος κομήτης. Και χρησιμοποιούν τις αναφορές ότι, να μην ξεχνάμε, πριν από 450 εκατομμύρια χρόνια είχαμε μία τρομερή έκρηξη ακτίνων γάμα από μία σούπερνόβα, δηλαδή από μία έκρηξη ενός γιγαντιαίου αστεριού, η οποία κατέστρεψε τα πάντα εδώ. Αυτά που τα βρίσκουν από τα πετρώματα, έτσι, από βασάλτες κλπ. Πριν από 250 εκατομμύρια χρόνια, ένα ηφαίστειο στη Σιβηρία εξάλειψε το 96% όλων των θαλάσσιων ειδών, για παράδειγμα. Ανά πάσα στιγμή, μην ξεχνάμε, το 1908 είχαμε έναν αστεροειδή μεγέθους μικρής πόλης, ας πούμε, που έπεσε στην Τουγκούσκα της Σιβηρίας και έπεσε σε κατοίκητη περιοχή. Αν είχε πέσει σε καμία πρωτεύουσα, θα είχαμε θρηνήσει εκατομμύρια θύματα. Εδώ έρχεται και η συνωμοσιολογία που λέει
πόσο τυχεροί ήταν οι υγιεινοί που έπεσε ένας τέτοιος μετεωρίτης σε ακατοίκητη βία. Και αρχίζεις και σκέφτεσαι πολλά εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, έτσι, εγώ δεν, επειδή δεν είμαι συνωμοσιολόγος, όχι. Πιστεύω. Αλλά αμφίβολα όλοι σκεφτόμαστε κάτι. Αλλά έχουμε δηλαδή αναμφιβόλως αυτά τα περιστατικά. Έχουμε εκρήξεις, όπως είπαμε, supernova. Είναι αποδεδειγμένο ότι θα περάσει κάποιο αδέσποτο αστέρι που ξεφεύγει από το σύστημά του. Δεν ανήκει σε κάποιο ηλιακό σύστημα. Θα περάσει πάρα πολύ κοντά, σε 1,5 εκατομμύριο χρόνια θα περάσει, ας πούμε, σε μία απόσταση 4 φορές πιο κοντά από τον Α του Κεντάβρου, που είναι το πιο κοντινό μας αστέρι, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και βεβαίως οι ανθρωπογενείς, οι οποίες ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μέσα στα 1,000 χρόνια. Αυτά που σας είπα είναι ανα πάσα στιγμή αστεροειδής, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά υπάρχει η τεχνολογία να τους εντοπίσουν εγκαίρως και να εκτραπεί η τροχιά τους. Για τις ακτίνες γάμα δεν μπορεί να γίνει τίποτα, εννοείται. Αυτές είναι καταστροφές κολοσσιές, δεν γίνεται τίποτα. Οι κίνδυνοι λοιπόν είναι πιο πολύ οι ανθρωπογενείς, δηλαδή οι οποίοι είναι εξής δύο. Η εχθρική τεχνητή νοημοσύνη ή ο πυρηνικός πόλεμος. Εχθρική τεχνητή νοημοσύνη. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, η εχθρική τεχνητή νοημοσύνη. Όλα τα σενάρια λοιπόν, όπως είπαμε, είπαμε ότι ο ιδιοκτήτης της τεχνολογίας αυτής, δηλαδή ο οποίος πατεντάρει αυτό το πλάσμα, αυτή τη δομή, την ιδιομορφία, θα μπορεί να ελέγξει όλο τον πλανήτη. Τώρα, εάν είναι ιδιοτελής η εταιρεία αυτή ή ο ιδιώτης, αλίμονό μας. Όμως οι υπέρμαχοι που θέλουν να προωθήσουν με το ζημίο το βέβαια έτσι, την τεχνητή νοημοσύνη, ουσιαστικά για να προωθήσουν κάποια δικά τους προϊόντα, κάποια εμφυτεύματα. Έτσι. Λένε ότι, προσέξτε να δείτε, εμείς είμαστε εδώ γιατί θα φτιάξουμε μια φιλική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δηλαδή θα υπακούει στον άνθρωπο και θα φροντίζει τον άνθρωπο σαν άλλοι φύλακες θεοί. Έτσι. Δεν θα χρειάζεται, θα είναι φιλάνθρωποι θεοί, θα μας αντικαταστήσουν σε όλες τις δραστηριότητες, οι άνθρωποι δεν θα χρειάζεται να δουλεύουν και εμείς θα ζήσουμε ευτυχισμένοι αφού όλα θα μας παρέχονται δωρεάν. Huxley. Έτσι είναι. Εφόσον αφήσουμε τις τύχες μας να τις διαχειρίζονται οι τεχνητές νοημοσύνης. Να θυμίσουμε κάτι εδώ πέρα, που το είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Η διοκτησία θα είναι ακάποιο όμως. Είχαμε πει ότι ένας από τους, νομίζω μου είχατε πει, τους γκουρού της τεχνητής νοημοσύνης, ναι, ή του διανθρωπισμού ήταν ο αδερφός του Huxley, ή κάνω λάθος, θυμάμαι καλά, ή ο ίδιος ο Huxley? Όχι, ήταν ο αδερφός του Τζούλιαν. Ναι, ναι. Είχε ορίσει τον. Ήταν διανθρωπιστής, δηλαδή. Ναι. Εκπεπιθύσεως. Ναι. Και ήταν αυτός που όρισε και τον όρο που χρησιμοποίησε, ας πούμε, σε κάποια διάλεξη, τον όρο διανθρωπισμός. Okay. Συγγνώμη για τη διακοπή. Μιλάμε τώρα για την εχθρική τεχνητή νοημοσύνη. Λένε λοιπόν οι υπέρμαχοι ότι ο στόχος μας είναι. Γιατί έχουν τεθεί αυτά τα ερωτήματα. Και αν ξεφύγει και γίνει εχθρική, και εφόσον θα είναι υπερεφής και εμάς θα μας βλέπει σαν μυρμήγκια. Προσέξτε, είτε είναι φιλική, είτε είναι εχθρική, πάλι θα απέχει η ταχύτητα υπολογισμού. Συγγνώμη. Επεξεργασίας πληροφορίας μιας τέτοιας δομής θα είναι δισεκατομμύρια φορές παραπάνω από τη δική μας. Καταλαβαίνετε. Σαν ταχύτητα, όχι σαν ικανότητα. Και σαν αντιληπτικότητα το πάνω. Εννοώ το εξής, όχι, η ερώτησή μου είναι. Αντιληπτικότητα δεν μπορούμε να την ορίσουμε αυτή τη στιγμή. Διότι εξαρτάται και από τις εμπειρίες. Εμείς έχουμε εμπειρίες που έρχονται από τα. Επειδή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα, για να μην κάνουμε άλλη διακοπή, να πάμε γρήγορα πάρουμε μια μουσική ανάσα και να συνεχίσουμε. Βεβαίως. Συνεχίζουμε την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, θέλω πιστεύω, και να συμφωνούν και οι ακροατές. Και είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο μιλάγαμε για την φιλική τεχνητή νοημοσύνη, όπως ισχυρίζονται οι εμπνευστές και όλοι αυτοί οι οποίοι προτρέπουν στο να γίνει αυτό το πράγμα, και την εχθρική τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Υπάρχουν διάφορες ομάδες επιστημόνων που ασκούν πιέσεις για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή θα πρέπει να τεθεί ένα πλαίσιο νομοθετικό, ένα πλαίσιο βιοειθικής, αν προλάβουμε βέβαια.
Έτσι. Λοιπόν, έτσι ώστε να αποφευχθεί μία τέτοια εκτροπή, η περίπτωση να ξεφύγει ή κάποιος ή κάποια εταιρεία να μπορεί να χειριστεί ανεξάρτητα από όλη την υπόλοιπη ανθρωπότητα ένα τέτοιο πλάσμα, το οποίο βεβαίως θέτει και τα φιλοσοφικά ερωτήματα, εφόσον θα είναι ένα πλάσμα υπερφυές, δηλαδή κάτι σαν θεός, ας το πούμε απλοϊκά. Αυτό το πλάσμα όμως πώς θα ελέγχεται από κάποιον άνθρωπο? Υπάρχει ένα σχήμα οξύμορο δηλαδή. Άρα νομοτελειακά αυτό το πλάσμα θα θελήσει, εφόσον θα έχει αυτοσυνείδηση, θα θελήσει να ξεφύγει. Θα θελήσει να απελευθερωθεί και να πάρει την τύχη του στα χέρια του. Όποια θεωρεί ότι είναι. Λοιπόν, η εχθρική λοιπόν τεχνητή νοημοσύνη, αυτή η εκδοχή, είπαμε την πρώτη, την ωραιοποιημένη εκδοχή, ότι θα είναι οι φύλακες αγγελοί μας και θα φροντίζουν για μας και εμείς δεν θα χρειάζεται να κάνουμε τίποτε. Η πρώτη σκέψη που έκανε ήταν αυτή, ποιος θα τους ελέγχει. Λοιπόν, ποιος θα τους ελέγχει, εφόσον αυτό θα είναι πατενταρισμένο από κάποιες ιδιωτικές εταιρείες. Εδώ είναι ο μεγάλος ο κίνδυνος, δηλαδή δεν είναι μια παγκόσμια προσπάθεια. Αν ήταν μια παγκόσμια προσπάθεια, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Όμως πρόκειται για ιδιωτικές πρωτοβουλίες, βεβαίως είναι και συνεπικουρούμενες με τα διάφορα Υπουργεία Άμυνας και τις αντίστοιχες στρατιωτικές υπηρεσίες μεγάλων χωρών. Σωστό. Έτσι. Βέβαια. Διότι το στρατιωτικό ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, είναι κολοσιαίο. Ένθεν κακήθεν. Είναι κολοσία. Οπότε η μία εχθρική τεχνητή νοημοσύνη, εφόσον παρεκτραπεί, που είναι απριόρι κατά τη γνώμη μου, αφού εμείς θα είμαστε σαν μυρμήγκια μπροστά της, θα πάρει τις τύχες στα χέρια της, μπορεί στην καλύτερη περίπτωση να μας βλέπει σαν ζωολογικό, σαν τα ζώα ενός ζωολογικού κήπου και να είναι ο δεσμοφύλακάς μας. Στη χειρότερη όμως μπορεί να μας θεωρήσει ως μυρμήγκια και να μας λιώσει. Όπως πώς λιώνουμε εμείς τα μυρμήγκια όταν περπατάμε? Και δεν αντιλαμβανόμαστε και όλες το κακό που κάνουμε. Διότι δεν θα εξυπηρετούμε καθόλου τις προθέσεις της. Τις οποίες είναι αδύνατον να φανταστούμε ποιες προθέσεις και ποια κοσμοθεώρηση μπορεί να έχει ένα τέτοιο πλάσμα. Αυτό ξεφεύγει των δυνατοτήτων μας, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Ποιος ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη και όλη αυτή τη δύναμη? Είναι ένα πραγματικά πολύ σημαντικό ερώτημα. Άρα δηλαδή, επομένως, με λίγα λόγια να συνοψίσουμε, μας προτρέπουν να πάμε στη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά γνωρίζοντας, ναι, ότι έχουμε... Υπάρχει όμως η αντίδραση από ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας που λέει, παιδιά, πρέπει να τεθεί ένα μέτρο, ένας φραγμός, μία φραγή, ή να μην φτάσουμε καθόλου εκεί, γιατί μετά μπορεί να μην μπορούμε να την ανασχέσουμε. Μάλιστα. Ή να γίνει κάτι σε παγκόσμιο επίπεδο, πράγμα το οποίο είναι άκρος αμφίβολο. Εδώ δεν μπορούμε να ομονοήσουμε σε θέματα πυρηνικού πολέμου και θα ομονοήσουμε σε κάτι άλλο. Να υποθέσω ότι κάποια υβριδικά πλάσματα με τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να έχουν βγει ήδη. Κοιτάξτε, δείτε, από αυτά που μαθαίνουμε τώρα επίσημα, διότι αυτά δεν θα τα μάθετε εσείς και εγώ. Ναι. Τι διαρρέει? Αυτά που διαρρέουν είναι τα γνωστά, ότι το εγχείρημα που γίνεται και στη Ρωσία από τον Ντμίτρι Τσκόφ, η Initiative 2045, η Πρωτοβουλία 2045, η οποία ακριβώς θέλει να κάνει να επιτύχει τη μεταφόρτωση, το uploading της ανθρώπινης συνείδησης σε συστοιχίες υπολογιστών. Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι το επόμενο. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο μια δυτική προσπάθεια, διότι και η άλλη πλευρά έχει μία κούρσα. Πώς είχαμε τους εξοπλισμούς. Ακριβώς, όπως γινόταν την εποχή του ψυχρού πολέμου, που έπρεπε ο ένας να προλάβει τον άλλον, όπως καταλαβαίνετε και η Ευρασιατική Ένωση παίρνει και εκείνη τα μέτρα της. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μόνο από τη μία πλευρά και η άλλη να μην κάνει τίποτε, η Κίνα το ίδιο. Και αντί δηλαδή να γινόμαστε πιο πνευματικός ο πλανήτης εν όψη των κινδύνων, εν όψη του γεγονότος, δεδομένου του γεγονότος ότι είμαστε έρμεα σε ένα
συμπαντικό κοσμολογικό πλαίσιο, ενώ δεν έχουμε καν, δεν γνωρίζουμε καν ποια είναι η φύση της πραγματικότητας, θα πούμε και γι' αυτό, και κάνουμε διάφορες εικασίες, και ανά πάσα στιγμή η γη μπορεί να καταστραφεί, ανά πάσα στιγμή, αντί να ομονοήσουμε, ασχολούμεθα με αυτά τα πράγματα. Και κούρσες φυσικά εξοπλισμών στρατιωτικών. Δηλαδή τα ποσά που δαπανώνται είναι κολοσιαία. Η εγκέφαλη είναι αρρωστημένη. Αυτό είναι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η Ευρασιατική Ένωση ακολουθεί και αναγκαστικά. Δεν θα πω ότι είναι συγχωρητέα περισσότερο. Θα πω ότι είναι πιο αμυντική. Θα πω ότι όλα ξεκινάνε από τους... από τους αρρωστημένους εγκέφαλους της Δύσης. Ακριβώς. Και όλα αυτά, να το πούμε, να το επισημάνουμε, για όλα αυτά φταίει ο υλιστικός πολιτισμός του διαφωτισμού. Έτσι. Ο υλιστικός, μάλιστα. Που έδωσε τη μεγαλύτερη σημασία στην ύλη. Θυμάμαι, και μου έκανε εντύπωση από το site σας, κάτι που το έγραψα προχτές. Και κάποιοι μάλιστα παραξενευτήκανε. Εντάξει, εγώ το έγραψα σε διαδικτυακά Facebook και τέτοια πράγματα, ότι ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία είναι τα αίτια και όχι μόνο της κρίσης αλλά και όλων αυτών των δεινών είναι η εξάρτηση από την τεχνολογία. Τώρα διαβάζω το άρθρο σας, ο ψηφιακός εθισμός, ναι, και λέω τελικά ότι είναι ελπιδοφόρο, αν μη τι άλλο, ότι μια μικρή μερίδα ανθρώπων καταφέρνουμε και διαμορφώνουμε ένα συλλογικό συνειδητό κοινό. Δεν είναι κακό αυτό. Αυτό όμως που πραγματικά εμένα με εξήταρε πάρα πολύ, με ιντριγκάρισε αφάνταστα, ναι, είναι αυτό που ανεβάσατε στις 22 Αυγούστου 2018, ναι, με τίτλο «Γιατί δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας πληρώνουν χιλιάδες δολάρια προκειμένου να αυτοκτονήσουν, ακούστε, ναι, και να διατηρηθεί η συνείδησή τους ψηφιακά». Ομολογώ ότι το διάβασα μέχρι τέλος και έχω μείνει... Φρίξατε. Έχω φρίξει. Θα μας κάνετε να το αναπτύξετε λιγάκι. Λοιπόν, αυτό είναι μια πρακτική, όπως και τα μπούνκερ, τα υπόγεια μπούνκερ, καταφύγια, που γίνονται τελευταία κυρίως στη ΣΥΠΑ αλλά και στη Νέα Ζηλανδία, σε απίστευτα μέρη που πιθανά δεν θα τα μάθουμε, κυρίως όμως από Αμερικανούς αλλά και άλλους άλλων υπηκοτήτων πλουσίους, διότι εσείς και εγώ δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε αυτά, κακά τα ψέματα. Στα πλαίσια λοιπόν της αθανασίας, του φόβου αυτού και του εξορκισμού, του θανάτου, πληρώνουν κάποια ποσά αρκετά, ενώσο είναι εν ζωή, με τη συμφωνία ότι λίγο πριν να πεθάνουν, άμα είναι αρρωστίζουν και πεθάνουν κάτι, είναι κάτι να πάθουν. Όταν οι ίδιοι κάνουν τα πάντα για να μην πεθάνουν. Ναι, αυτό είναι το ναι, μπορεί κάτι να συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Να πάρουν το περιεχόμενο του εγκεφάλου, του κρανίου, σε αυτή την περίπτωση, να το πάρουν αυτό και να το μεταφορτώσουν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τη συνείδηση δηλαδή, λέμε τώρα. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Κάποιοι διατείνονται, όπως η εταιρεία που γράφω στο Νέκτομ, διατείνονται ότι είναι στο δρόμο δηλαδή και το κάνουν αυτό. Είναι, δηλαδή το έχουν κάνει σε μικρά θηλαστικά. Το έχουν κάνει αυτό. Και το έχουν παρουσιάσει. Το κάνουν αυτό γιατί, με το σκεπτικό ότι μπορεί να πεθάνουν, να καταψυχθούν, ναι, όχι, ενδεχομένως και να... Δεν θα καταψυχθούν, προσέξτε να δείτε τα σώματα. Όχι... Δεν θα έχουν πια. Μιλάμε για εγκέφαλο χωρίς σώμα. Ναι. Μιλάμε για τη συνείδησή τους. Ψηφιακή όμως θα είναι αυτή. Ναι, δηλαδή ναι, θα υπάρχει συνείδηση του Δανόπουλου. Προσέξτε να δείτε. Συνείδηση του Δανόπουλου. Σε έναν υπολογιστή μεγάλο, ας πούμε, έτσι, πολύ ισχυρό, που υποτίθεται θα έχει διατηρήσει όλες τις μνήμες. Τώρα βεβαίως δεν θα υπάρχουν εξωτερικά αισθητήρια, αλλά και αυτό θα το λύσουν, διότι θα συνδέσουν αυτόν τον βιονικό εγκέφαλο, τον μηχανικό εγκέφαλο, δεν ξέρω, μπορεί να είναι κατά το ίμιση, με υλικά νέας τεχνολογίας. Έτσι θα είναι ένας βιονικός εγκέφαλος και θα του φτιάξουν ένα σώμα βιονικό.
όπου πιθανόν να παρέχει και αισθήσεις από το εξωτερικό περιβάλλον, διότι υπάρχει αυτό το ζήτημα. Όπως καταλαβαίνετε, τα ζητήματα που τίθενται είναι κολοσσιαία από τα κληρονομικά δικαιώματα. Που, δηλαδή, τι θα, αυτό το πλάσμα θα μπορεί να κληρονομήσει, θα έχει ταυτότητα. Ποιανού την ταυτότητα θα έχει. Θα έχει συγγενικές σχέσεις, θα ισχύει το αστικό δίκαιο για ένα τέτοιο πλάσμα. Που δεν είναι πλάσμα. Που είναι ψηφιακό, κάτι ψηφιακό, δεν μπορεί να είναι πλάσμα. Ναι, δηλαδή ποιος το περιεχόμενο αυτού του σκληρού δίσκου, ας πούμε, που θα έχει τη συνείδηση του Δανόπουλου. Σε ποιον ανήκει. Σε ποιον ανήκει. Στο ίδιο το πλάσμα, εφόσον αυτό δεν μπορεί να διαφύγει, είναι εγκλωβισμένο. Εφόσον εσείς ως Δανόπουλος θα είστε εγκλωβισμένος μέσα στον υπολογιστή. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται αυτό εντελώς αρρωστημένο και φιαλτικό. Αυτά είναι όλα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν βλέπουν έτσι τον κόσμο, όπως ξέρετε. Όπως δεν τον έβλεπε και ο Νέρονας, δεν τον έβλεπε και ο Καλιγούλα. Έτσι. Όπως δεν τον έβλεπε και ο Χίτλερ. Έχετε... που δεν τον βλέπουν όπως. Έχετε θέσει ερωτήματα. Ποια δικαιώματα θα έχει, θα έχει δικαίωμα ψήφου, ναι, περιουσίας, αναπαραγωγής. Εδώ είναι ασύλληπτο. Βεβαίως. Αυτά δεν τα έχω θέσει μόνο εγώ. Τα έχουν τεθεί διεθνώς για να δείτε την παράνοια στην οποία επί της ουσίας οδηγεί η χρηματοπιστωτική φούσκα. Διότι, όπως και με τα τεχνητά κρέατα, για τα οποία θα μιλήσουμε μετά, έτσι και με αυτό ουσιαστικά, τα κεφάλαια που λιμνάζουν ψάχνουν να βρουν τι θα πουλήσουν. Τα πουλάμε όλα, πατρίδες, οικογένειες, θρησκεία, τα πάντα. Πουλάμε τα πάντα, συνείδηση, όλα, ό,τι μπορούμε το πουλάμε, διότι έχει φρακάρει το σύστημα. Μάλιστα. Τα πουλάμε για να μαζέψουμε να μαζέψουμε χορηγήσεις από τα fans. Και επειδή οι άνθρωποι που προχωράνε στη χρηματοδότηση τέτοιων εγχειρημάτων είναι πολύ φοβισμένοι κατά βάση. Φοβισμένοι. Φοβούνται πάρα πολύ το θάνατο. Μάλιστα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι δισεκατομμυριούχοι, δεν είναι σαν εμένα και εσάς και τον απλό κόσμο. Έχουν πάρα πολλά χρήματα που τα έχουν κερδίσει κυρίως με την τεχνολογία. Δηλαδή, από έρευνες που έχουν γίνει, το προφίλ των ανθρώπων αυτών είναι εκατομμυριούχοι και πάνω, να μην σας πω δισεκατομμυριούχοι επί της ουσίας, οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους πάρα πολύ σημαντικό, λίγο κάτω από το Θεό, ας πούμε, ή κάτω από το σύμπαν, αν θέλετε. Και θα πρέπει σε τέτοιο βαθμό που θα πρέπει οπωσδήποτε να ζει στην αιωνιότητα. Που έτσι κι αλλιώς αιωνιότητα δεν υπάρχει ούτε καν ψηφιακή, διότι και το σύμπαν μας, που δεν είναι το μόνο, έχει ημερομηνία λήξεως. Όλα έχουν ημερομηνία λήξεως. Δηλαδή, ακόμα και να γίνουν, όπως λένε, σε αυτοσυναρμολογούμενες νανοβολίδες. Σήμερα αυτό λένε. Δεν το ακούσες το ποτέ. Βεβαίως, θα σας το αναπτύξω σε λίγο. Ακόμα και να γίνουμε αυτό, προκειμένου σε μερικές χιλιάδες, όπως λένε, ή εκατομμύρια χρόνια, να μπορέσουμε να διαφύγουμε από το γαλαξία μας, ο οποίος θα συγκρουστεί με αυτόν της Ανδρομέδας, έτσι αλλιώς, και θα γίνει Αρμαγεδόνας, έτσι. Νοείται. Εκτός το ότι οπωσδήποτε από 2 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου, με 3 ο ήλιος μας ως γνωστόν θα αρχίσει να διωγγώνεται υπερβολικά και θα μας καταπιεί. Θα καούμε δηλαδή, μέχρι που θα γίνει ένας καφενάνος, όπως λέμε στην αστρονομία. Θα γίνει πολύ μικρός, μετά θα πεθάνει. Δηλαδή, το ηλιακό μας σύστημα είναι καταδικασμένο. Χρυσούλη, υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται ότι μπορεί να ζήσουν 2 δισεκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή, όχι αρρωστημένο. Αυτό δεν ξεπερνά, είναι διαστροφή. Δεν είναι αρρωστημένο. Προσέξτε, αυτά τα λένε όλοι οι επίσημοι διάσημοι αστροφυσικοί σε όλα τους τα βιβλία. Αναφέρουν αυτό σαν επιχείρημα. Δηλαδή, στο τέλος του βιβλίου, αφού μας αναπτύξουν για τα παράλληλα σύμπαντα, όλα αυτά τα οποία είναι ένα άλλο θέμα. Δεν έχει να κάνει τόσο. Έχει να κάνει και με το διανθρωπισμό, αλλά είναι ένα θέμα φυσικής. Έτσι, έχει να κάνει με την θεωρία των πάντων. Δηλαδή, ποια είναι η φύση της πραγματικότητας τελικά. Ότι εφόσον λοιπόν θα πεθάνει το σύμπαν μας,
ο μόνος τρόπος για να διαφύγουμε το ηλιακό σύστημα. Στην αρχή να το πάμε, να πάμε πιο κοιτηγή, να την εκτρέψουμε από την τροχιά της όταν αρχίσει να φουσκώνει ο ήλιος, μπορούμε να την απομακρύνουμε, αλλά αυτό θα κρατήσει κάνα δισεκατομμύρια χρόνια. Λοιπόν, μιλάμε για τέτοιο εύρος ετών που λέει κανείς, καλά, εδώ δεν έχουμε λύση. Τα προβλήματα, έχουμε τόσα παιδιά, έχουμε πολέμους, έχουμε παιδιά που πεθαίνουν από βρώμικο νερό. Ο Αμαζόνιος έχει καταστραφεί, εδώ δεν ξέρουμε αν θα ζήσουμε τα επόμενα 100 χρόνια από ανθρωπογενείς καταστροφές. Και μας λένε αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι λένε ακόμα και να πάρουμε χάπια για να σκεφτόμαστε το μέλλον. Έχω δημοσιεύσει ένα τέτοιο άρθρο. Ότι θα πρέπει η ανθρωπότητα, επειδή δεν σκέφτεται τις επόμενες γενιές και ζει υποθηκεύοντας το μέλλον των επόμενων γενιών. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε τι θα γίνει σε ένα δισεκατομμύριο χρόνια. Είσαι σε 3,5, αυτό που σας είπα, η σύγκρουση της Ανδρομέδας, όπως λένε, θα γίνει Γκαλαντρομέτα, δηλαδή από το Γκάλαξη και το Ανδρόμεντα. Θα γίνει σε 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια αυτή η συγχώνευση. Έχουν ξαναγίνει στο γαλαξία μας, έχουν παρισφρήσει και άλλοι μικρότεροι, πρέπει να ξέρετε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Αλλά αυτές οι κοσμολογικές καταστροφές έχουν εύρος δισεκατομμυρίων ετών. Όπως, αλλά σίγουρο είναι ότι και το δικό μας ηλιακό σύστημα θα πάψει να υφίσταται. Αλλά σε 3 περίπου με 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Και το ηλιακό σύστημα και το σύμπαν. Πολύ δύσκολο να συλλάβεις. Και το ίδιο το σύμπαν είναι καταδικασμένο να πεθάνει. Και μάλιστα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά εδώ και αρκετά χρόνια ποιες είναι και οι εκδοχές του τέλους του. Έτσι, η μία εκδοχή είναι ότι θα διαστέλλεται αενάως, είναι η αιώνια διαστολή ως ότου θα σκιστεί, ας πούμε, ναι, κατά σκάσει, κάποιο ναι. τρόπο. Η άλλη είναι ότι θα παγώσει από τη διαστολή, θα παγώνει, θα παγώνει, θα παγώνει, οπότε σε κάθε η πληροφορία που περιέχεται σε αυτό θα αραιώσει πάρα πολύ και θα φτάσουμε να περιέχεται, ας πούμε, σε ένα λίτρο ύλης να περιέχεται 1 MB, δηλαδή πολύ λιγότερο από ένα κινητό τηλέφωνο, επειδή αυτό δεν μπορεί να συμβεί, θα σκάσει, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Έτσι, και η άλλη είναι ότι θα συνθλιβεί, αυτό το οποίο πιστεύω και εγώ. Δηλαδή τα περισσότερο συντείνουμε προς τα εκεί, διότι το σύμπαν δεν είναι άπειρο. Είναι πεπερασμένο. Όντως. Και μετά έχουμε και τις άλλες θεωρίες, ότι έχουμε τις φυσαλίδες του θανάτου. Είναι 5 συνολικά οι θεωρίες. Αναπτύσσονται φυσαλίδες. Λέω το θέμα για το κρέας να το πούμε στο επόμενο αυτό για να μου αναπτύξει λίγο τις νανοβολίδες. Ναι, θα σας πω αμέσως επ' αυτού. Λοιπόν, ένα... Πολύ ωραία έκφραση, νανοβολίδες. Ναι. Μ' άρεσε. Ένα από τα επιχειρήματα, λοιπόν, είπαμε τα επιχειρήματα του για το μεταθροπισμό, είναι ότι εφόσον τα 1000 επόμενα χρόνια κινδυνεύουμε από πυρηνικό πόλεμο και από την τεχνητή νοημοσύνη, γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε φτιάξει και την καλή που θα την ελέγχουμε. Έτσι το είπαμε αυτό. Και μετά έχουμε τις κοσμολογικές καταστροφές, άρα από τώρα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας και να αλλάξουμε τη φυσιολογία μας, διότι ο μόνος τρόπος να τη γλιτώσουμε, και επειδή η νοημοσύνη, όπως λένε οι περισσότεροι διάσημοι αστρονόμοι, η νοημοσύνη θα πρέπει να επιβιώσει οπωσδήποτε. Πάση θυσία. Τώρα αυτό είναι, συζητείται πάρα πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να επιβιώσει στο διηνεκές εσαΐ και μάλιστα να απικήσει άλλους γαλαξίες, αφού ο δικός μας, είπαμε, θα έχουμε μεγάλη καταστροφή, να πάει καταρχήν σε άλλο ηλιακό σύστημα, μετά να πάει σε άλλο γαλαξία, γιατί θα γίνει αυτή η συγχώνευση που είπαμε, και σε τελευταία ανάλυση, γιατί όχι, να μην πάει και σε άλλο σύμπαν, διότι και το σύμπαν μας θα πεθάνει.
αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με τις αποστάσεις και με τις κοσμολογικές αυτές καταστροφές. Οι αποστάσεις που υπάρχουν είναι τεράστιες. Όντως. Είναι ασύλληπτες. Αστρικά φωτός και τα λοιπά. Για να μην μπω τώρα σε λεπτομέρειες. Επομένως, αυτό που φοριέται τις τελευταίες δεκαετίες είναι ότι η συνείδηση. Μάλιστα, έχει περιγραφεί για το τι είμαστε. Εκτός από το ότι είμαστε πληροφορία. Δεν είμαστε ακριβώς πληροφορία, είμαστε ο τρόπος με τον οποίο αισθανόμαστε την πληροφορία όταν υφίσταται επεξεργασία. Μάλιστα. Λένε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, οι διανθρωπιστές, έτσι. Άρα οι συνειδήσεις, κατά συνέπεια εμείς οι άνθρωποι, δεν είμαστε παραδιατάξεις της ύλης. Είμαστε μια διάταξη ατόμων. Όπως και μετά τα παράλληλα σύμπαντα, έτσι. Οι διατάξεις μπορεί να διαταχτούν με πολλούς τρόπους, όχι απαραίτητα βασιζόμενους στον άνθρακα που βασιζόμαστε εμείς. Άρα μπορούν να υπάρξουν πολλά διαφορετικά επίπεδα συνείδησης, για παράδειγμα μηχανικής δομής. Μάλιστα. Και εκεί έρχονται και μας λένε ότι επειδή υπάρχει το παράδοξο του Φέρμι που λέμε, ποιο είναι αυτό, ότι ουσιαστικά οι περισσότεροι αστροφυσικοί σήμερα λένε ότι είμαστε μόνοι μας. Και αυτό το παράδοξο έχει διάφορα σκέλη. Είτε γιατί είναι τεράστιες οι αποστάσεις, είτε διότι οι πολιτισμοί αυτοκαταστρέφονται όταν αναπτύξουν ένα τεχνολογικό επίπεδο, κάποια στιγμή αυτοκαταστρέφονται. Έτσι. Είτε γιατί δεν συμπίπτουν χρονικά οι εποχές όπου εκείνοι, όταν εκείνοι καταστράφηκαν, εμείς ξεκινούσαμε και υπάρχει το λεγόμενο παράδοξο που είπε ο Φέρμι κάποια στιγμή, αυτός ο μεγάλος φυσικός, είπε «Μα πού είναι, δεν έχουμε καμία επιστημονική απόδειξη». Δεν θα εξετάσουμε εδώ την συνωμοσιολογία, την παραφιλολογία. Επί της ουσίας είδατε εσείς να προσγειώνετε στο Σύνταγμα ή στο Παρίσι ή στο Λονδίνο υπτάμενοι δίσκοι. Είδατε εσείς. Εγώ δεν έχω. Εγώ έχω δει κάτι. Μόνο σε έργα. Μόνο στα έργα. Λοιπόν. Πού είναι λοιπόν αυτοί, άρα είμαστε μόνοι μας. Και μάλιστα έχουν τεθεί και οι παράμετροι. Για ποιους λόγους, γιατί θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένες φυσικές σταθερές, οι οποίες να επιτρέπουν την ανάπτυξη έλογης ζωής, έτσι, θερμοκρασίες κλπ. Και πραγματικά υπάρχει τεράστια ερημιά. Αν και μπορεί να υπάρχουν πλανήτες, δισεκατομμύρια πλανήτες που είναι σαν και εμάς, αποδεδειγμένα. Πού είναι όμως η έλογη ζωή? Mm-hmm. Λοιπόν, και σου λέει, άρα πρέπει, λένε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, με βάση το παράδοξο του Φέρμι, ότι θα πρέπει να διαδώσουμε, να περισσώσουμε την έλογη ζωή. Και αφού εμάς θα είναι η συνέχειά μας η τεχνητή νοημοσύνη, ο μόνος τρόπος λοιπόν να φύγουμε ακόμα και από το σύμπαν, για να συνεχιστεί σε άλλο σύμπαν, mm-hmm. είναι, δεν μπορούμε, εννοείται ότι με τη φυσιολογία που έχουμε δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Άρα ο μόνος τρόπος λοιπόν είναι αυτό που φοριέται τα τελευταία χρόνια, έχουν πει επιστήμονες, βιολόγοι κλπ. Θα μετατραπούμε κάποια στιγμή σε αυτοσυναρμονογούμενες νανοβολίδες συγκεκριμένα, προκειμένου σε μερικές χιλιάδες χρόνια ή και εκατομμύρια χρόνια να μπορούμε να κατασκευάσουμε εγκαταστάσεις κάπου σε ένα πολύ μακρινό γαλαξία ή μέχρι τότε με κάποιο τρόπο να έχουμε πάει σε άλλο σύμπαν ακόμα. Όπου εκεί, όταν φύγουμε, καταφέρουμε και μεταφερθούμε εκεί, ταξιδέψουμε εκεί, θα συναρμολογήσουμε μεγαλύτερες μορφές ζωής, ακολουθώντας οδηγίες που θα στέλνονται από τη Γη μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Μάλιστα. Και έτσι θα συνεχιστεί στο διήνεκες, που ουδαμός στέκει, διότι όλα αυτά είναι θεωρίες. Και οι θεωρίες των παράλληλων συμπάντων θεωρίες είναι, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα. Υποψίες λοιπόν, έχουμε. Από δύο ζώσες αυτοσυναρμονογούμενες συναρμοβολίδες να δώσουμε να πάρουμε μουσική ανάσα, να πάμε στο τέλος της πρώτης ώρας, τα μηνύματά μας, τα κοινωνικά, και συνεχίζουμε. Δεύτερο μέρος εκπομπής στη σπηλιά του Πλάτων από την ΕΡΤ Open στους 106,7 στα FM για την Αττική.
στους 96,5 για την Εύβοια και στο 97,3 τη Βιωτία. Πάντα στον ήχο και στην μουσική επιμέλεια ο Μανώλης ο Σάλας. Συζητάμε εδώ πέρα με την Χρυσούλα Μπουκουβάλα και ήρθε η ώρα να βάλουμε στην παρέα και έναν καλό και αγαπητό κοινό μας φίλο, συνεργάτη της εκπομπής, τον Λεωνίδα τον Αποσκητή. Λεωνίδα μου. Λεωνίδας. Ναι, χαιρετώ και εγώ και τη Χρυσούλα και τους ακροατές. Γεια σου Λεωνίδα. άκουσες καθόλου το πρώτο μέρος? Ναι, σας άκουσα, το μεγαλύτερο μέρος το άκουσα. Περιμένω μια τοποθέτηση από σένα, γιατί εντάξει, η Χρυσούλα έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τον διανθρωπισμό, τον μεταθρωπισμό και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και εσύ με το δικό σου τρόπο κινείσαι και εσύ παράλληλα. Για κάνε μας ένα πρώτο σχόλιο. Ναι, το ζήτημα αυτό έχει ξεκινήσει με την τελευταία του μορφή αυτή του μεταθρωπισμού. Από την εποχή των Extropians το λεγόμενο, δηλαδή τότε που είχε εμφανιστεί το κίνημα των Extropians. Αυτοί είχαν θέση τότε, κυρίως στη Δύση είχαν εμφανιστεί, τον Extropianισμό ως στόχο της μετάλλαξης του ανθρώπινου είδους. Δηλαδή είχαν βασιστεί στην ιδέα ότι το ανθρώπινο είδος με τη σημερινή του μορφή δεν είναι το τελευταίο στάδιο της εξέλιξης, αλλά μια φάση της εξέλιξης όπου πρέπει να προχωρήσει σε μια μελλοντική κατάσταση. Ήταν όλα αυτά ουσιαστικά απόρριες ενός γενικότερου κινήματος φουτουριστικού που υπήρχε από την αρχή του 20ου αιώνα και εκφράστηκε τόσο και στις κοινωνίες όπου επικράτησε ο φασισμός στη Δυτική Ευρώπη, όσο και στην αρχή είχε εμφανιστεί ο φουτουρισμός σαν κίνημα στη μετά σοβιετική εποχή. Βέβαια εκεί δεν είχε την ίδια επίδραση όσο είχε στην Ιταλία κυρίως, όπου ήταν το μανιφέστο του Μαρινέτη, το γνωστό φουτουριστικό μανιφέστο, όπου ήταν η λατρεία των μηχανών, που συνδυαζόταν με ένα τεχνοφασισμό ας το πούμε, και όπου οι ρίζες αυτές μετά βέβαια επηρεάσανε και την περίοδο του ναζισμού. Η ουσία αυτό που μπορεί κανείς να θίξει πιο άμεσα, δηλαδή για τα τρέχοντα, με την έννοια της τρέχουσας πραγματικότητας, διότι αν μπούμε σε science fiction κατάσταση δεν τελειώνουμε, το θέμα είναι πολύ ανοιχτό. Αυτό που μας αφορά άμεσα τώρα είναι ότι ζούμε σε μια περίοδο όπου οι δυνάμεις της αγοράς έχουν πάρει το πάνω χέρι και έχουν μάλιστα μια προκλητικά επιθετική συμπεριφορά απέναντι στην κοινωνία. Δηλαδή ενισχύουν τα πιο πρωτόγωνα και τα πιο ζωικά κομμάτια της ανθρώπινης φύσης, της ανταγωνιστικής πλευράς της ανθρώπινης φύσης. Ναι, είναι αυτό που είπα πριν, ότι έχουν πουλήσει τα πάντα και πουλάνε και τον άνθρωπο. Πριν να σκάσει φούσκα η χρηματοπιστωτική. Μέσα σε αυτή τη λογική. Το ερώτημα που τίθεται από την κοινωνία είναι τι κάνουμε. Δηλαδή έχοντας στα χέρια τους μια τεχνολογία πρωτοφανή και δυνατότητες και να τη χρησιμοποιήσουν, δηλαδή να έχουν ερευνητικά κέντρα και πειραματικά ιδρύματα και όλα αυτά στη διάθεσή τους, αλλά συγχρόνως να μπορούν να δρουν και στην αφάνεια, καλυπτόμενοι από τη σιωπή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και από την αντιδημοκρατική πλέον κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία. Ακριβώς. Σε αυτά τα πλαίσια γίνεται η απειλή μεγάλη και πρώτη φορά μιλάμε για μια δυνατότητα να παιχτεί το παιχνίδι της παραγκώνησης του ανθρώπινου είδους όπως το ξέρουμε, δηλαδή ο άνθρωπος είτε να γίνει δούλος των μηχανών είτε να δημιουργηθεί μια υπερελίτ πάλι μέσα αυτά στην υβριδική μορφή του μεταθρωπισμού, μια υπερελίτ, δηλαδή δύο δυνατότητες τους δίνει αυτή η τεχνολογία, να δημιουργήσουν υπερανθρώπους, που πάλι μπαίνει αυτό με την πάλι στη λογική τη ρομαντική του 20ου αιώνα για τον υπεράνθρωπο, ή να δημιουργήσουν υπανθρώπους που θα είναι δούλοι και θα είναι απλά εργαζόμενοι που θα δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται, χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα. Και οι δύο περιπτώσεις είναι επικίνδυνες, διότι λογικά και στην περίπτωση που δεν μείνει απροστάτευτη η κοινωνία, έτσι, και δημιουργήσει όμως, δεχθεί η κοινωνία να δημιουργηθεί μια υποφιλή
μόνο και μόνο για να παράγει τα ρομπότ, με μια έννοια έξυπνο ρομπότ, πάλι αυτό το πράγμα σίγουρα κάποια στιγμή θα φέρει μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των οντοτήτων αυτών, δηλαδή των ανθρώπων και των τεχνητών, τεχνητής νοημοσύνης. Αν πάλι έχουμε το ενδεχόμενο της δημιουργίας της υπερφυλής, τότε δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και θα είναι πλέον ο άνθρωπος αυτός που θα είναι στη θέση των εργαζόμενων, της εργαζόμενης υποφυλής. Εκείνο όμως το οποίο είναι το περίεργο είναι ότι αυτοί οι τύποι, οι μετανθρωπιστές, αυτοαποκαλούνται και ουμανιστές, δηλαδή ότι έχουν συνέχεια, δηλαδή συνδέουν τον εαυτό τους με τον διαφωτισμό. Δηλαδή ότι είναι οι υπερ-ουμανιστές του διαφωτισμού. Ναι, αυτό όπως ξέρεις Λεωνίδα δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται ο ανθρωπισμός για μαζικά εγκλήματα. Έτσι, είναι παλιό το κόλπο και δοκιμασμένο. Ναι, ακριβώς. Και αυτό, και μάλιστα θέτουν και το δίλημα ότι είναι ο ανθρωπιστές διότι εφαρμόζοντας αυτήν την τεχνολογία, την αναδυόμενη δηλαδή τεχνολογία που θέλουν να επιβάλλουν, προστατεύουν την ανθρωπότητα από τους πιθανούς κινδύνους που ακριβώς αυτή την εποχή ακούμε συνέχεια για συλλογικούς κινδύνους, όπως είναι και το κλίμα ή όπως είναι η εισβολή από το διάστημα και όλα αυτά, διότι αυτή η φοβία η συλλογική ευνοεί και το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης. Εννοείται. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, Λεωνίδα, συγγνώμη να σε ρωτήσω, όλα αυτά τα οποία διαραίουν ότι το επόμενο κύμα μετανάστευσης θα οφείλεται στην τύξη των πάγων και τις πλημμύρες, ειδικά σε Καναδά, σε Βρετανία κτλ. Δεν τα ενστερνίζεσαι? Όχι, ότι μπορεί να συμβούν ανά πάση στιγμή τέτοιες κλιματολογικές ανακατατάξεις και από τον νότο και από τον βορρά, σίγουρα και θα ενισχύσουν τα μεταναστευτικά ρεύματα. Ή το νερό. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς και τι. Υπάρχουν ένα σωρό προβλέψεις, πολλές φορές άλλες διαψεύδονται, άλλες επιβιώνονται. Αλλά στη βάση των κοινωνιών, των υπαρκτών κοινωνιών, η διάλυση που επιχειρείται δεν έχει να κάνει με αυτήν την προστασία από το κλίμα. Προωθείται μια κάθετα και οριζόντια διάλυση της υπάρχουσας κουλτούρας και της αντίληψης για την ανθρωπότητα και την έννοια της ισότητας του πολίτη, δηλαδή τα βασικά, το φυσικό δίκαιο, το αστικό δίκαιο, όπως είχε λειτουργήσει τουλάχιστον τα τελευταία 200 χρόνια, δέχεται μία αποδόμηση σε μεγάλο βαθμό και επιβάλλεται μια έννοια διαφορετικής κουλτούρας σε όλα τα επίπεδα, που το βλέπουμε καθημερινά αυτό το πράγμα και ακόμα και στις συζητήσεις περί φύλων, Θερυπίν. Έτσι. Το βλέπουμε να ανοίγουν οι πόρτες. Να αλλάζει τελείως η ανθρώπινη δομή, να αλλάζει τελείως η ηθική η ανθρώπινη, να αλλάζει τελείως η βιολογία η ανθρώπινη. Ναι, θέτουν τις βάσεις για αυτήν τη μετάλλαξη. Δεν είναι, ας πούμε, τα κινήματα όλα αυτά των LGBT, όπως λέγονται, για τα οποία γίνεται και πολύ ντόρος τελευταία και πολλά φεστιβάλ και πολλές εκδηλώσεις και συζητήσεις. Γενικά, η παρέμβαση στο σώμα που γίνεται με τους transsexuals και τους intersexuals κλπ. Είναι μια καθημερινή ένδειξη ότι αυτή η φιλοσοφία του μετανθρωπισμού σιγά σιγά παίρνει σάκα και οστά. Είναι για να υπάρχει άφυλος πληθυσμός, έτσι, διότι όπου υπάρχει άφυλος πληθυσμός και πολιτοποιημένος δεν υπάρχουν διεκδικήσεις για πατρίδες, χώρες. Είναι όλα χώροι. Πολιτισμό, πολιτισμικά στοιχεία, έτσι, ιστορικά, θα πρέπει να αποδομηθεί το φύλλο πρώτο. Ναι, αυτό εξυπηρετεί το σχέδιο μιας μετασυμμένα δεδομένα τεχνοφεουδαρχίας, ναι, αυτό που λέμε τεχνοφεουδαρχία, που είναι στα πλαίσια της σημερινής και τεχνολογίας
και νοοτροπίας πολιτικής που έχει επιβληθεί κυρίως στο δυτικό κόσμο. Και κυρίως στους νέους, Λεωνίδα, αυτό που θα πρέπει να δώσουμε βάση, οι νέοι θα πρέπει να αντιληφθούν το διακύβευμα, αυτό που παίζεται. Σίγουρα. Αλλά από την άλλη μεριά, όσο και να αντιλαμβάνεται η κοινωνία το διακύβευμα, αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή δεν γίνεται πλέον στα πλαίσια μιας θεωρητικής συζήτησης, φιλοσοφικής αναζήτησης, διότι το θέμα της φύσης του ανθρώπου ή της μεταφυσικής γύρω από τη ζωή κλπ. Ήταν αντικείμενο πάντα αναζητήσεων, φιλοσοφικών συζητήσεων. Από τους προηγούμενους αιώνες έχουμε έργα όπως ο Φραγκενστάιν της Σέλη που προειδοποιούν για την διάπραξη της ύδρεως εκ μέρους του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα έχουμε, από τους αρχαίους τους δικούς μας τους Έλληνες έχουμε προειδοποιήσει γι' αυτά. Εδώ όμως τώρα έχει ξεφύγει από το θεωρητικό επίπεδο και είναι στο επίπεδο της τεχνικής πλέον εφαρμογής. Και μάλιστα μιας υπερτεχνολογίας η οποία είναι στα χέρια των λίγων, των απελπιστικά λίγων, όχι μόνο όσων αυτών που έχουν τον πλούτο, έτσι, αλλά και λιγότερων από αυτούς, της ελίτ του πλούτου, γιατί δεν είναι τα κράτη μόνο. Υπάρχει το στρατιωτικό τομέας των κρατών, των κυβερνήσεων που αναγκαστικά ασχολείται με αυτή την τεχνολογία, γιατί πάντα η τεχνολογία ξεκινάει από τις ένοπλες δυνάμεις, από την στρατιωτική εφαρμογή της και μετά διαχέεται στην κοινωνία. Αλλά υπάρχουν και τα υπερκέντρα που έχουν ιδιωτικές χορηγίες από πίσω και δουλεύουν για σκοπούς που κανείς δεν ξέρει και μάλιστα τις περισσότερες φορές δεν ξέρουν και οι ίδιοι. Διότι η συναρμολόγηση μιας έρευνας, ας το πούμε, γίνεται σε πάρα πολλά κομμάτια και σε διαφορετικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, τα οποία το ένα δεν γνωρίζει τι κάνει το άλλο. Κάποιος εγκέφαλος από πάνω ξέρει πώς αυτά όλα θα καταλήξουν. Θα κάνω μια ερώτηση και στους δύο. Αυτό που συγγνώμη. Είναι το κοινωνικό πλαίσιο που αναπτύσσεται αυτή η τάση. Λεωνίδα, θα κάνω μια ερώτηση και στους δύο, την οποία τη σκέφτηκα τώρα. Έχουμε από τη μία την προσπάθεια, όπως είπατε και οι δύο χαρακτηριστικά, της αλλίωσης της ανθρώπινης φύσης της ίδιας και της μετατροπής της από αρσενικό και θηλυκό, όπως είναι η γεννησιουργός δομή της φύσης, σε άφυλο, έτσι δεν είπαμε. Αυτό είναι το ένα κόνσεπτ και πολύ σωστά είπε εδώ πέρα η Χρυσούλα ότι το άφυλο είναι πολύ πιο ευεπίφορο και σε αλλαγές τέτοιου είδους. Πώς εξηγούμε ταυτόχρονα τις μεταναστευτικές ροές οι οποίες τείνουν να αλλοιώσουν τον πληθυσμό και μάλιστα μεταναστευτικές ροές που στο σκληρό πυρήνα τους έχουν ανθρώπους οι οποίει κάθε άλλο παρά μπορούν να ενστερνιστούν τέτοιες θεωρίες και τέτοιες μεθόδους. Είναι κατανοητή η ερώτηση? Ναι, σίγουρα μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι της μετάλλαξης εκμεταλλεύονται και τις μεταναστευτικές ροές. Αυτό είναι φανερό. Ναι, το ένα δεν αντιτίθεται στο άλλο. Τα κονδύλια που ρέουν άφθονα, όπως ρέουν και για αυτά τέτοιου είδους πειράματα, έτσι τα βλέπουμε να ρέουν και για το θέμα των μεταναστών, ενώ δεν υπάρχουν κονδύλια για στοιχειώδεις ανάγκες. Μα, Λεωνίδα, συγγνώμη, μην ξεχνάμε ότι οι μεταναστευτικές ροές γίνονται διατεταγμένα, έχει αποφασιστεί αυτό, θα πρέπει να το μάθει ο κόσμος και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν αποφασιστεί από τον ΟΗΕ. Υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση για τις μεταναστευτικές ροές. Ναι, αλλά έχουν δεσμευτεί οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όχι μόνο, έχουν δεσμευτεί με συγκεκριμένες, από συγκεκριμένες αποφάσεις. Ναι, εμένα η ερώτησή μου όμως είναι συγκεκριμένη. Εγώ το ξέρω αυτό το πράγμα, αλλά λέω τώρα, το ένα, οι μεταναστευτικές ροές και μάλιστα μεταναστευτικές ροές κυρίως ανθρώπων οι οποίοι είναι πιστοί μέχρι θανάτου στο Ισλάμ, άρα δεν μπορούν να σπαστούν καινούργιες θεωρίες, δεν μπορούν να δημιουργήσουν άφυλες κοινότητες μέσα στο Ισλάμ. Πώς δεν αντιτίθεται το ένα πείραμα στην άλλη εφαρμογή, αυτό ρωτάω. Όχι, διότι είναι αυτό ακριβώς που έγραφα στο προτελευταίο μου άρθρο, ότι ενώ αυτά επιβάλλονται μόνο στους δυτικούς πληθυσμούς.
Ενώ θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν μια άλλη κοσμοθεώρηση εντελώς διαφορετική, να την επιβάλλεται να την διαφυλάξουν, μόνο εκείνοι όμως, αλλά όχι οι δυτικοί και μάλιστα οι δυτικοί χριστιανοί. Γιατί μιλάμε για την Ευρώπη, η οποία είναι μια χριστιανική Ευρώπη. Διότι θα πρέπει να γίνει ένα ποτπούρι ο πληθυσμός. Η μεσαία αυτή τάξη, η οποία αποτελεί την Ευρώπη, θα πρέπει να πάψει να υπάρχει. Και μην ξεχνάμε να πούμε εδώ ότι όλες οι διαφημίσεις που υπάρχουν με λευκές Ευρωπαίες, υπάρχει πάντα ένας μαύρος αρσενικός και ποτέ άλλης φυλής. Δεν υπάρχει κίτρινος, προσέξτε, δεν υπάρχει λευκός και μαύρη γυναίκα. Δεν υπάρχει κίτρινος και μαύρη γυναίκα. Υπάρχει πάντα ένας μαύρος άντρας και μία λευκή Ευρωπαία. Μια και πιάσαμε το θέμα, πρέπει να πούμε όμως ότι οι ροές δεν είναι μόνο από τον τρίτο κόσμο προς την Ευρώπη. Είναι και το αντίστροφο. Υπάρχει μια τεράστια ροή μετακίνησης πληθυσμών. Ναι, για την αντικατάσταση. Από τη συνταξίουχων κυρίως, ναι, και με λεφτά, έτσι ώστε πηγαίνουν στον τρίτο κόσμο και κάνουν ό,τι θέλουν, και μια τεράστια μετάλλαξη που γίνεται σε χώρες του τρίτου κόσμου από Ευρωπαίους και Αμερικάνους, οι οποίοι έχουν βαρεθεί και τον δυτικό τρόπο ζωής και το άγχος του και παίρνουν μια σύνταξη και ένα εφάπαξ και πηγαίνουν και μετατρέπουν αυτές τις χώρες σε χώρες σεξοτουρισμού και διαλύουν τις τοπικές κοινωνίες. Γίνεται δηλαδή και μια αντίστροφη μετάλλαξη. Ένα παράδειγμα χώρας. Ταϊλάνδη. Ταϊλάνδη, ναι. Ταϊλάνδη είναι κλασικό παράδειγμα. Οι περιοχές αυτές που είχε γίνει το τσουνάμι τότε, με τις μεγάλες καταστροφές. Όλες αυτές οι χώρες, αλλά και άλλες χώρες, και σιγά σιγά έρχεται αυτό το κύμα και προς τον νότο εδώ της Ευρώπης και τη Βόρεια Αφρική. Αλλά και ο τουρισμός ο μαζικός, με τον τρόπο τον οποίο τον κατευθύνουν, πάλι τον κατευθύνουν κάποιοι, οι tour operators, τα γραφεία, όλα αυτά. Αποτελεί και αυτός μια πληγή πλέον. Και ήδη σε πάρα πολλές χώρες έχουν αρχίσει αντιδράσεις, όπως στην Ισπανία, στη Βενετία κλπ. Αλλά για να επανέλθουμε στο ζήτημά μας, αυτό το οποίο σε μεγάλο βαθμό σήμερα, το μεγάλο ερωτηματικό μάλλον της όλης κατάστασης, είναι τελικά η ισότητα του πολίτη που ξέρουμε με βάση τις συνταγματικές παραδόσεις της Δύσης τουλάχιστον, που έχουν γίνει και παγκόσμιες, βασίζεται πάντα στο εμπειρικό γεγονός της ισότητας ανθρώπινης φύσης. Δηλαδή υπάρχει διαφορετικότητα, αυτό που λένε για διαφορετικότητα, αλλά πίσω από τη διαφορετικότητα, που μπορεί να είναι διαφορετικότητα στην κουλτούρα, στην διαφορετική κοινωνική δομή κλπ. Ή στη φυλή, αποτελούμε όμως, πέρα από αυτές τις διαφορές, μια ενιαία ανθρωπότητα. Αυτή η ανθρωπότητα είχε τη δυνατότητα να δημιουργήσει την ισότιμη σχέση, έστω και θεωρητικά, αλλά και στην πράξη τον τελευταίο αιώνα, με όλες τις κατακτήσεις που είχαν επιτευχθεί, μεταξύ του κάθε ανθρώπου με τον άλλον στον πλανήτη. Πώς αυτό το πράγμα μπορεί και με τις μεταλλάξεις που ήδη γίνονται, αλλά και με τις μεταλλάξεις που προβλέπονται με τις τεχνοθεωρίες και τις εξαγγελίες τους, πώς θα μπορέσει αυτό το πράγμα να συμβαίνει σε μερικά χρόνια. Ακριβώς, είναι βαθύτατα αντιδημοκρατικό. Ναι, είναι βαθύτατα. Για το ανθρώπινο είδος, για το είδος Sapiens, είναι βαθύτατα αντιδημοκρατικό. Βέβαια, και αυτό είναι και το μέγα ζητούμενο. Όσο το παιχνίδι είναι ανοιχτό, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να πάψει να είναι ανοιχτό. Ακριβώς. Να μας ρωτάει για κανένα. Μας ρωτάει και τώρα, έτσι κι αλλιώς. Κοίτα, το περίεργο είναι ότι ενώ υπήρχαν μέχρι μερικές δεκαετίες πριν, υπήρχαν οι φωνές, είτε στον χώρο της επιστήμης, είτε στον χώρο των συγγραφέων, των διανομένων κλπ. Ο Wells, Φερρυπίν, έτσι, ο οποίος δεν είχε σχέση, δεν είχε ιδέα από κομπιούτερ, δεν είχε σχέση με αυτά όλα που συνέβησαν μετά το ίντερνετ κλπ. Όμως προφήτευσε. Έτσι, από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς που προφήτευσε μια τέτοια μορφή τέχνο-αυτοκρατορίας, τέχνο-φασισμού, που θα βασιζόταν στον έλεγχο της τεχνολογίας, των επικοινωνιών και
Εννοείς ότι είναι δύσκολο να δουν, να διακρίνουν οι άνθρωποι αυτή τη μετάλλαξη. Έχει να κάνει... Εδώ υπήρχαν παλιότερα. Ο Νόμπερτ Βίνερ Φερρυπίν, που ήταν ο πατέρας της κυβερνητικής, κατάλαβε κάποια στιγμή πως σκέφτονται οι ελίτ και κατάλαβε τα σχέδιά τους και βγήκε και τα κατάγγειλε. Αυτά συμβαίνανε μέχρι μερικές δεκαετίες πριν. Μετά όμως το σύστημα σιγά σιγά άρχισε να αφομοιώνει. Ακριβώς. Άρχισε να αφομοιώνει, όπως άρχισε να αφομοιώνει και τα διάφορα κινήματα της εποχής του 60 ή την αριστερά, όπως την αφομοίωσε. Έτσι αφομοίωσε σιγά σιγά και τις συνειδήσεις. Από τη δημόσια εκπαίδευση ξεκινάει, από τον υπηαγωγείο η άλωση. Δημιώ, ναι, στην παιδεία, με τις ΜΚΟ. Ακριβώς. Με τις ΜΚΟ. Και αυτοί δεν ακούγονται σήμερα. Δεν ακούγονται. Ακόμα και ο περίφημος Φουκουγιάμα, ο οποίος προέλευσε στο τέλος της ιστορίας, όταν κατάλαβε ότι είχε πει μια μπούρδα, έβγαλε ένα δεύτερο βιβλίο, το οποίο είχε το τίτλο «Το μετανθρώπινο μέλλον», και στο οποίο ανησυχούσε και ο Φουκουγιάμα για τη βιοτεχνολογία που θα είναι επικίνδυνη και μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις στην επόμενη φάση της εξέλιξης των κοινωνιών, ζωφερές. Ούτε αυτό από δεν ακούστηκε. Το τέλος της ιστορίας το είχαμε μάθει όλοι. Όχι, το άλλο δεν ακούστηκε. Ο Φουκουγιάμα στο επόμενο βιβλίο του εξαφανίστησε. Ένας κανένας δεν το ξέρει. Λεωνίδα, πάρει ένα break. Πάρει πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα, μένει στη γραμμή. Το κομμάτι της εκπομπής στην σπηλιά του Πλάτωνα, στο στούντιο πάντα η Χρυσούλα Ιμποκουβάλα, στο τηλέφωνο ο Λεωνίδας Αποσκήτης. Λεωνίδα, να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Θα μας το αναπτύξει η Χρυσούλα και θα πεις και εσύ την άποψή σου. Διαβάσαμε μια... Καταρχάς, έκπληκτος εγώ, πριν από κάποιους μήνες, διάβασα για ένα καινούριο κίνημα το οποίο ονομάζεται σπισιστές, από το σπίσι. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι εναντίον του να τρώμε άλλα είδη. Δηλαδή ότι δεν μπορεί, είμαστε κι εμείς είδος και ένα είδος, αν τρώει άλλα είδη είναι σαν να καλυβαλίζει. Στην συνέχεια είδαμε και ήταν κάποιοι από αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν είχαν επιτεθεί σε κρεοπολία. Στη συνέχεια είδαμε κάποια... Στη Γαλλία γίνεται πολύ συχνά αυτό, είναι κάποια χρόνια, έτσι. Μετά είδαμε να ανθίζει και να βγαίνει επιθετικά το κίνημα όχι των vegetarians, αλλά των vegan, αυτό που δεν τρώνε τίποτα το ζωικό, απολύτως τίποτα. Γι' αυτά η Χρυσούλα έχει μία ανάπτυξη, την οποία την ακούμε και τη σχολιάζουμε, οκ? Ναι, ναι. Καταρχήν να πω ότι εγώ ίδια είμαι vegetarian εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά δεν τρώω θηλαστικά, δηλαδή. Και κατά της βιομηχανικής εκτροφής, κτηνοτροφίας. Διότι όπλα είναι έτσι είναι περίπου. Η φίλη ακροάτρια Σοφία μας λέει και όμως η ιστορία θα ξαναρχίσει. Δεν τελείωσε. Λοιπόν, συνέχισε. Λοιπόν. Μακάρι. Την ευχαριστούμε. Ο πλανήτης, όπως είπαμε, είναι περιορισμένος και δεν μπορεί δηλαδή να θέλουμε να τρώμε δύο φορές την ημέρα κρέας με 2 ευρώ το κιλό. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί, μοιραία, το ζώο αυτό θα υποφέρει φρικτά. Όμως, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι σε μια καθημαγμένη χώρα, όπως η δική μας, είδαμε πριν από μέρες μια μεγάλη καμπάνια κατά της βρώσης των ζώων, πουλερικών αλλά και ψαριών, όλα. Το οποίο βεβαίως με εντυπωσίασε, σας είπα, εγώ δεν τρώω θηλαστικά, αλλά με προβλημάτισε που έρχεται αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν έγινε μια τέτοια καμπάνια, ας πούμε τη δεκαετία του 90, που εγώ δεν ήμουν εδώ στην Ελλάδα, ήμουν στο εξωτερικό, υπήρχε πολύ περισσότερο χρήμα, δεκαετία του 2000, μέχρι που μπήκαμε στα μνημόνια, δεν έγινε τίποτε, παραέρχεται τώρα. Θα πρέπει να πούμε ότι ετοιμάζονται μεγάλες ανακατατάξεις στο διατροφικό τομέα, και να πληροφορήσω τους ακροατές ότι ετοιμάζεται ήδη τεχνητό κρέας. Ποιοι είναι από τους μεγάλους επενδυτές όμως?
στον τομέα του τεχνητού κρέατος, αυτοί που είναι και στα υπόλοιπα, στον τομέα της τεχνολογίας. Δηλαδή έχουμε την πληροφορία ότι το 2017 ο Σεργέι Μπριν, συνειδητής της Google, ο γνωστός μας Bill Gates της Microsoft, ο Richard Branson, σε συνεργασία με την πολυεθνική τροφίμων Cargill και Tyson Foods, τον αδερφό του κυρίου Μάσκ, τον Kimball Musk, τον πρώην διευθυντή της General Motors, χρηματοδότησαν 17 εκατομμύρια δολάρια την εταιρεία Memphis Meats για να φτιάξει συνθετικό κρέας το οποίο θα διατεθεί σε παγκόσμια κλίμακα το 2020. Δηλαδή σε 2 χρόνια. Εγώ λοιπόν, κατά την ταπεινή μου άποψη, εικάζω ότι σύντομα θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο διατροφικό σκάνδαλο κολοσιαίων διαστάσεων στην Ασία, να υποθέσω, όπου θα πεταχτούν εκατομμύρια χοιρινά, κοτόπουλα ως μολυσμένα, ο κόσμος θα πανικοβληθεί, τι να φάμε επιτέλους, δεν υπάρχει τίποτα, και σε λίγες εβδομάδες ή και λίγες μέρες που θα είναι έτοιμα τα κρέατα αυτά θα διατεθούν σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Να πούμε ότι τα κρέατα αυτά, υπάρχει βεβαίως η επιχειρηματολογία ότι η βιομηχανική κτηνοτροφία αυτή είναι καταστροφική για το περιβάλλον. Πιο καταστροφικός βέβαια είναι ο τρόπος ζωής του 1% των πλουσίων που μόνο για να μεταφερθεί με ένα ιδιωτικό τζετ τα καύσιμά του μολύνουν πολύ περισσότερο από ολόκληρα χωριά και πολιτείες του τρίτου κόσμου. Έτσι. Να πούμε ότι αυτά τα κρέατα τα συνθετικά, τα οποία θα εμφανιστούν βεβαιότατα το δίχως άλλο και χωρίς αμφιβολία, θα το δείτε εντός ολίγου, πρόκειται για μη συνθετικά μυϊκά κύτταρα και λιποκύτταρα, τα οποία θα αναπτύσσονται μέσα στα εργαστήρια μέσω έγχυσης πρωτεϊνών. Δηλαδή δεν θα εκτρέφονται πια ζώα, ούτε ψάρια ούτε πουλερικά. Θα παράγονται αυτά τα μορφώματα που θα έχουν τη μορφή μπριζόλας ή μπέργκερ, θα παράγονται μέσα στα εργαστήρια. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, καταρχήν ότι θα τα παράγουν συγκεκριμένες εταιρείες, θα υπάρχει ένας συγκεντρωτισμός της τροφής σε παγκόσμια κλίμακα, και ότι αν καταργηθούν εντελώς η κτηνοτροφία ή απαγορευτεί σε ένα δεύτερο στάδιο στα χωριά, εμείς έχουμε κατσίκια, δεν έχουμε μόνο βιομηχανική κτηνοτροφία στην Ελλάδα, έχουμε ελεύθερα ζώα. Αν απαγορευτούν και αυτά για λόγους... Τι να πούμε για την Αργεντινή. Να πούμε για την Αργεντινή. Μιλάμε ότι θα αλλάξει εντελώς η οικονομία και θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί, βεβαίως, όπως λένε, θα στραφούν, λέει, θα δουλεύουν στα εργαστήρια αυτοί. Όμως, αυτό που σας είπα, εγώ είμαι vegetarian, είμαι κατά της βιομηχανικής κτηνοτροφίας, πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να πάψουν να τρώνε τόσο πολύ και κυρίως να πετάνε τόσο πολύ κρέατα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τρώμε κρέατα 3 φορές την ημέρα, διότι το αποτέλεσμα είναι ο βασανισμός τους. Αλλά το γεγονός ότι έρχεται το συνθετικό κρέας, το οποίο θα βασίζεται επίσης, έχουμε τη μορφή του που θα είναι τα μπέργκερ από αρακά, έχουμε τα στέικ που θα είναι από έντομα, για να καταλάβει ο κόσμος από τι θα έχει μέσα αυτό το πράγμα. Και τα εντελώς συνθετικά στέικ εργαστηρίου που σας είπα, που θα έχουν πριονίδια, άλγες, υπολείμματα λαχανικών και τα λιποκύτταρα και τα αμυϊκά κύτταρα. Το γεγονός ότι αυτό έρχεται τώρα στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του ΟΗΕ για το μεταναστευτικό, για την προώθηση των γυναικών σε περισσότερες θέσεις, την προώθηση των γυναικών στην τεχνολογία, καθότι οι γυναίκες πάντα ήταν οι καλύτεροι απεργοσπάστες, έτσι, οι γυναίκες και τα παιδιά,
και σε συνδυασμό με τον έλεγχο της τροφής σε παγκόσμιο επίπεδο, νομίζω ότι είναι ολοφάνερο αυτό το οποίο επιχειρείται. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Λεωνίδα, μια σχόλιο. Ναι, τα άκουσα όλα αυτά και εγώ συμφωνώ. Ο στόχος είναι να ελέγξουν οι υπέρ σούπερ πολυεθνικές, τα τέρατα αυτά των εταιριών, έξουν τα πάντα. Και την τροφή, που είναι βασικός βέβαια τομέας, τον οποίο δραστηριοποιούνται. Και είναι οι ίδιοι οι οποίοι προκαλούν και τις καταστροφές, διότι ελέγχουν και τις εταιρείες όπλων, ελέγχουν και τα τρόφιμα, ελέγχουν και τα μέσα της ενημέρωσης. Ο Βίνερ που σας έλεγα προ λίγου, όταν αρνήθηκε να ενταχθεί ουσιαστικά σε αυτήν την μεταμοντέρνα συνωμοσία, όπως την είχε ονομάσει, από την εποχή εκείνη, από το 50-60, που κατάλαβε και άρχισε τις διαλέξεις για να ενημερώνει τον κόσμο, έγραψε ένα βιβλίο, The Human Use of Human Beings, δηλαδή η διαχείριση από τον άνθρωπο τον ίδιο τον ανθρώπο, των ανθρώπινων όντων. Το οποίο βέβαια βιβλίο αυτό είναι από τα πιο θαμμένα, δεν είναι ένα best-seller ποτέ. Εκεί ο Βίνερ ο ίδιος, ο πατέρας κυβερνητικής δηλαδή, προειδοποίησε για όλες αυτές τις τεχνολογικές ελίτ που θα επιχειρήσουν κάποια στιγμή να εκμεταλλευθούν με τον αρπακτικότερο τρόπο την κατάσταση, μέσα δηλαδή από την παγκοσμιοποίηση και την τεχνοκρατία, προκειμένου να παραμείνουν στην κορφή μιας πυραμιδικής δομής, να παραμείνουν δηλαδή απλησίαστες από τις μάζες, τις οποίες βέβαια θα προσφροντίσουν πρώτα να αποβλακώσουν και να αποκτηνώσουν στη συνέχεια. Αυτό το σχέδιο ουσιαστικά είναι που βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας να εξελίσσεται και δεν είναι πλέον κάποιο κρυφό σχέδιο, έχει γίνει αρκετό φανερό και προσπαθούν να μας το κάνουν και επιστητό πλέον, τρομοκρατώντας μας, γνωρίζοντας τα κλειδιά της ανθρώπινης ψυχολογίας. Γι' αυτό και βλέπουμε και όπως πρόσφατα που ο οίκος μόδας, ο γνωστός Gucci, στο Μιλάνο, που είχε τα κομμένα κεφάλια και όλα αυτά, μπράβο, έκανε επίδειξη μόδας αποτρόπαιο σε ένα περιβάλλον τελείως cyborg, σε ένα σκηνικό τρόμου που καθαρά προειδέαζε μεταανθρωπικές καταστάσεις. Ακριβώς. Και μάλιστα τα cyborg του Gucci στο πρόγραμμα, το ίδιο το πρόγραμμα δηλαδή της εκδήλωσης, περιγράφονταν ως συγκεκριμένες πλέον οντότητες, πλάσματα βιολογικές, βιολογικά αόριστα και πολιτιστικά μεταμοντέρνα, και το μήνυμα έλεγε ότι δεν είμαστε πλέον κατά φύση φτιαγμένοι, αλλά κατασκευές cyborg. Μάλιστα ο εμπνευστής του σόου, ο οποίος υπέγραφε και το μανιφέστο, είχε εμπνευστεί από την γνωστή φεμινίστρια, την Αμερικανίδα, η Haraway, έτσι. Το μανιφέστο της οποίας θεωρείται ουσιαστικά εισαγωγή του φεμινισμού, είναι αυτό που λέγαμε πριν, πώς καταφέρνουν και ενσωματώνουν όλα τα παλιότερα κινήματα, στη μεταανθρωπική θεωρία. Δηλαδή η γυναίκα αυτή προβλέπει την εξέλιξη των φεμινιστριών σε μια νέα οντότητα που... Με τους Σίμιανς, νομίζω. Ποιο? Τους Σίμιανς. Ναι, που θα είναι μια οντότητα που δεν θα έχει πλέον καθαρές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ ανθρώπου, ζώου και μηχανής. Και αυτό το μανιφέστο έχει επηρεάσει πάρα πολλούς ανθρώπους στην Αμερική και ακολουθείται αυτή η θεωρία από πολλούς πλέον και σε θέσεις κλειδιά. Γιατί αυτό είναι το επίσης αντισχετικό, ότι αυτές οι θεωρίες έχουν μεγάλη επιρροή σε τα κέντρα εξουσίας. Δηλαδή στους μάνατζερ των μεγάλων εταιριών της Silicon Valley, σε CEO, σε... Αυτό που έγραφα στο... που συζητούσαμε περικλή στο προηγούμενο άρθρο μου. Ότι συμβαίνει να οι μάνατζερ αυτοί να έχουν κοινά γνωρίσματα. Ναι, να είναι σε ειδική κατηγορία. Είναι ειδική κατηγορία. Σεξουαλικού αυτοπροσδιορισμού. Λεωνίδα, να σου πω κάτι. Και επίσης Χρύσουλα. Καταρχάς, είναι τρομερό το πόσο το Hollywood μας προειδοποιεί με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Αν μας προειδοποιεί ή απλά σπάει πλάκα.
Ακούγοντας προηγουμένως τη Χρυσούλα να λέει από τι θα είναι, από τι θα παράγονται κάποια τρόφιμα, θυμήθηκα μια τρομερή ταινία, το Snowpiercer. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Εγώ όχι. Λεωνίδα. Για πες μου ποια ταινία λες. Snowpiercer. Λοιπόν, ο Cloud Atlas που παίχτηκε πριν από μερικά χρόνια. Θα σου πω λίγο. Το Snowpiercer είναι επιτροχάδι το λέω, έχει σημασία. Είναι ένα τρένο με κάποιους διασωθέντες από κάποιες καταστροφές, το οποίο γυρίζει γύρω-γύρω από τη γη συνέχεια. Συνέχεια όμως. Ένα τεράστιο τρένο. Όπου τα πίσω βαγόνια είναι, στα πίσω βαγόνια στιβάζονται όλοι οι πληβοί κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει ένα διαχωριστικό το οποίο δεν μπορεί να το περάσουν. Και στα μπροστινά βαγόνια είναι όλη η ελίτ η οποία ζει μέσα στη χλυδή. Αυτά που τρώνε, που τους δίνουν να τρώνε καθημερινά, είναι κάτι σαν πλακέτες που θα νόμιζε κανείς ότι είναι μια μαύρη σοκολάτα. Μόνο που δεν είναι μαύρη σοκολάτα, αυτό δημιουργείται από σκουλίκια, τα οποία τα λιώνουν και τα φτιάχνουν ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό που είπε προηγουμένως. Περικλή, και αν χτυπήσουν, συγγνώμη σε διακόπτω, αν χτυπήσουν οι ακροατές μας, memphismeats.com γράφει ακριβώς αυτό το project και τα 17 εκατομμύρια δολάρια που αντλήθηκαν από τους συγκεκριμένες που ανέφερα πρωτήτερα. Nice. Μπορεί να το χτυπήσουν, να το επιβεβαιώσουν. Και πότε θα εμπορευματοποιηθεί εντός του 20. Είμαι σίγουρος. Λεωνίδα, στο συστήνω το έργο, λέγεται Snowpiercer. Παίζουν σοβαροί ηθοποιοί όπως ο John Hurt, όπως ο Ed Harris. Κατέβασε το δεις, είναι δυστοπικό, αφήνει ένα περιθώριο στο τέλος, αλλά δείχνει μια εξέλιξη τελείως βέβαια μέσα από αλληγορικές καταστάσεις, αλλά που λίγο πολύ, αν ακούσει κάποιος τη σημερινή μας εκπομπή, θα καταλήξει ότι τελικά ό,τι λέμε τώρα το Hollywood το έχει πει, με λίγα λόγια. Πάνω σε αυτό να πούμε... Μιλάγαμε προηγουμένως για το Matrix και συγκεκριμένα για τη θεωρία του Δανέζη, του αστροφυσικού, Λεωνίδα. Ότι ζούμε σε Matrix, ας πούμε. Αυτό το site που είπε προλίγο Χρυσούλα, μπορεί να το παλάβει. Memphis Meats, δηλαδή κρέατα Memphis.com. Μάλιστα. Κοίτα, υπήρχε και ένα serial που πεζόταν στο Λονδίνο, στην Αγγλία, πριν από μερικά χρόνια, που έδειχνε καθαρά μια οικογένεια που ήταν ιδιοκτήτες μιας μεγάλης εταιρείας και σούπερ μάρκετ, αλλά και εταιρείας τροφίμων, οι οποίοι ζούσαν έξω βέβαια από το Λονδίνο, σε μια μεγάλη έπαυλη, περιτυχισμένη γύρω-γύρω, και εκεί είχαν προσωπικές φάρμες δικές τους με βιολογικά προϊόντα που τα παιδιά τους τρώγανε μόνο από εκεί. Δεν τους επιτρέπανε δηλαδή να αγγίζουν τα προϊόντα που παρήγαν ήδη. Εννοείται, και εδώ θα φτάσουμε στο άλλο τώρα, ότι αυτά προορίζονται για το πόπολο. Σαφώς. Οι ίδιοι όμως οι επενδυτές και κρέας τα τρώνε. Που αναφέρονται, δεν είναι κρυφό αυτό, ούτε το site της εταιρείας, αυτά όλα είναι επίσημα και γίνονται με δελτία τύπου και λοιπά και ανακοινώσεις. Θα ήθελα εγώ να ήξερα αν ο κύριος Gates ή οι λοιποί επενδυτές θα διατρέφονται με αυτά τα τρόφιμα. Θέτω αυτό το ερώτημα. Για πες, λέω, δεν το νομίζω. Ναι, σίγουρα αυτό. Βέβαια φαίνεται και το ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι ιδιαίτερα ακριβά και είναι και δύσκολο να τα πλησιάσει. Ακριβώς. Ο μέσος άνθρωπος. Πανάκα. Αλλά γενικότερα ο πόλεμος των τροφίμων έχει και γεωπολιτικό χαρακτήρα, διότι θα χτυπήσουν ακριβώς αυτές τις χώρες που θα έχουν σαν στόχο με τεχνητές κρίσης που μπορούν να δημιουργήσουν στην αγορά, με έρευνες που μπορούν να βγάλουν στη φόρα και να δείξουν ότι αυτά τα τρόφιμα είναι κατάλληλα. Από χώρες που θα προέρχονται, που θα είναι εξαγωγικές χώρες και θέλουν ακριβώς να ενισχύσουν την οικονομία τους αλλά και να ζήσουν τους μεγάλους πληθυσμούς που υπάρχουν στις χώρες του τρίτου κόσμου, θα τους φέρουν σε αδιέξοδο, μπορούν να πάει στιγμή βέβαια, όσο έχουν το πάνω χέρι βέβαια. Γι' αυτό και το πρόβλημα είναι κατεξοχήν πάλι κοινωνικοπολιτικό. Πάντα. Ναι, διότι εκεί γυρίζουμε πάλι. Προβλέψεις μόνο για τις επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες δεν έχουν νόημα, διότι αυτό αφενός μένει ένα ανοιχτό πεδίο έρευνας, το οποίο ανά πάσα στιγμή θα φέρει εκπλήξεις, και απ' την άλλη δεν ελέγχεται άμα δεν ελέγχεται από την κοινωνία. Δηλαδή αν η κοινωνία δεν αποκτήσει τον έλεγχο της επιστημονικής έρευνας, δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται και όλα γίνονται πίσω από την πλάτη της,
τότε βέβαια δεν θα μπορέσει και να εγγυηθεί την εξέλιξη που θα πάρει. Δεν μπορούμε δηλαδή να περιμένουμε να βρεθούν, όπως δείχνει το Hollywood σε κάποιες ταινίες, οι καλοί μέσα στα κέντρα αποφάσεων, που σίγουρα θα υπάρχουν. Μέχρι και μέσα στον ΟΗΕ υπάρχουν και μέσα στην Αμερικάνικη κυβέρνηση υπάρχουν. Αλλά δεν μπορεί να περιμένει να γίνει το θαύμα, έτσι, η κοινωνία, από κάποιους καλούς που θα κατεβάσουν το κουμπί, θα κατεβάσουν το διακόπτη την κρίσιμη στιγμή και θα σώσουν τον κόσμο. Οπότε εσύ, Λεωνίδα, η θέση σου ποια είναι όσον αφορά τη συνειδητοποίηση της κοινωνίας, τους τρόπους αντίδρασης? Κοίτα, ενώ πλέον έχουμε καταλάβει ότι κάτι παίζεται γενικά στην ιστορία και έτσι ο κόσμος έχει πλέον μέσα και από τα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει κατά δεκάδες τα τελευταία χρόνια και από συζητήσεις και εκπομπές που γίνονται, ότι δεν μπορεί να μιλάς για τη Γαλλική Επανάσταση, Φερρυππίν, χωρίς να αναφερθείς στους πεφωτισμένους ή στους μασόνους που ήταν ένας παράγοντας της Γαλλικής Επανάστασης. Mm-hmm. Να μιλάς για τον Εσέωνα και την Αναγέννηση χωρίς να αναφερθείς στους ναΐτες, στους υπότες, ναι, και τη σύγκρουσή τους με, ναι, τις εταιρείες. Είτε για τη Σοβιετική, για τα Οκτωβριάνα, για τη Σοβιετική Επανάσταση. Ότι υπάρχει πάντα το κρυφό χέρι της ιστορίας. Έτσι. Το θέμα της επιστήμης, υπάρχει μια ανόητη ακόμα αντίληψη περί τεχνολογικής πρόοδου, ότι υπάρχει τεχνολογική πρόοδος. Και ότι κάθε κρυφή παράμετρος από την επιστήμη, από την ιστορία αυτή της εξέλιξης επιστημονικής, απουσιάζει. Ενώ δεν είναι έτσι. Εκεί είναι το αντίθετο. Η μεγαλύτερη χειραγώγηση που γίνεται και οι μεγαλύτερες ψευδεστήσεις που δημιουργούνται στον άνθρωπο, και μάλιστα σήμερα έχουν τη δυνατότητα και με την αστροφυσική και τη διαστημική τεχνολογία, αλλά και με την τεχνολογία της βιοτεχνολογία, να παρέμβουν σε πάρα πολύ κρίσιμες, έχοντας και βέβαια και τη γνώση της αλυσίδας του DNA, να παρεμβαίνουν σε πάρα πολύ κρίσιμες για την ίδια την ανθρώπινη φύση πλέον παραμέτρους και να τις αλλάζουν. Λοιπόν, αν δεν αφυπνιστεί η κοινωνία στο θέμα που συμβαίνει με την επιστήμη και δεν βρεθούν τρόποι ώστε να υπάρξει έλεγχος από τα κάτω αυτών που συμβαίνουν στα πάνω, τότε σίγουρα το μέλλον είναι δυστοπικό. Γιατί η μορφή θα πάρει, δηλαδή πλέον θα μας μένει να δούμε κατά πόσο δυστοπικό θα είναι, κατά πόσο θα γίνουν ραγδαία αυτές οι αλλαγές και κατά πόσο απάνθρωπες θα είναι. Τίποτα άλλο δεν θα μας μένει να διαπραγματευτούμε. Ναι. Άρα το διατάφτα που αναρωτιέται ο ευρύς κόσμος, τι να κάνουμε, για να το πούμε πιο απλά, θα πρέπει να αλλάξει τρόπο ζωής ο κόσμος και τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Και να μην, ας πούμε, από τη χρήση αυτής της ανεξέλεγκτης τεχνολογίας, γιατί λέγαμε προ λίγο για τους μετανάστες, αλλά είτε είναι Ισλαμιστές, είτε είναι Μουσουλμάνοι, είτε είναι Χριστιανοί, όλοι έχουν ένα κινητό. Έχουν smartphone. Και αυτό το έγραψα στο προηγούμενο άρθρο μου. Τα smartphone θέλομεν και αστρώγομεν πέτρες, όπως ήταν τα συνθήματα στην Κύπρο. Έτσι, που έλεγαν την Ελλάδα θέλομεν και αστρώγομεν πέτρες. Ωραία. Λοιπόν, τώρα φτάσαμε εδώ. Βεβαίως και έχουν όλοι κινητά τελευταίας τεχνολογίας, όμως το ερώτημα θα είναι, και θα είναι ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, όταν θα έχουν εγκατασταθεί πλέον εδώ και θα έχουν ισορροπήσει οι ροές σύμφωνα με τις ποσοστώσεις που έχει επιβάλει ο ΙΕ, το επόμενο βήμα, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι ανειδίκευτοι, έτσι, και έχουν, όπως είπαμε, άλλη κοσμοθεώρηση. Άρα το επόμενο βήμα, κατά την άποψή μου, θα είναι πλέον η ενσωμάτωσή τους, η οποία θα γίνει μέσα από τους ημάμιδες. Εγώ θα σας πάω λίγο πίσω. Θα σας πάω λίγο πίσω στο 1920, όταν ο γκουρού όλου αυτού του εγχειρήματος, ο κόμις Νίκλαους Καλέργη, Γκούτενχοφ Καλέργη, με το βιβλίο του Πανευρώπη και το κίνημα της Πανευρώπης, περιέγραφε ένα μέλλον για την Ευρώπη όπου ο σύγχρονος Ευρωπαίος, ειδικά οι νότιοι, από τις νότιες περιοχές, γιατί για τους βόρειους επιφύλασε καλύτερη τύχη, θα μοιάζει με τον αρχαίο Αιγύπτιο, με τον Αιγύπτιο μάλλον, άρα θα είναι κάπως κάτι σαν μυγάς. Αυτό σήμαινε ότι θα
οι μεταναστευτικές ροές θα ενσωματωθούν με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψε η Χρυσούλα. Ναι. Και το, θα έχουμε το γνωστό ένα τέτοιο σχέδιο, Κουντενχόβε Καλέργη. Λοιπόν, είναι το γνωστό αυτό σχέδιο το οποίο επιχειρείται, αλλά για να συνεχίσουμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στον κόσμο που ρωτά, ωραία, τι θα κάνουμε, θα πρέπει να πάψει να κάνει αυτά τα οποία κάνει. Δηλαδή τα μαζικά θεάματα, τα κατώτερα ένστικτα, να μην συχνάζει εκεί που συχνάζει, να μην διαβάζει αυτά που διαβάζει. Διότι μετά δεν μπορεί να παραπονεθεί από τον καναπέ του, ξαφνικά θα ξυπνήσει ένα πρωί και θα πει αύριο δεν θα υπάρχω. Αυτός ο τρόπος ζωής οδηγεί εκεί. Έτσι, το λέω πιο, δεν είμαι πάρα πολύ κομψή στις εκφράσεις μου, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος που δεν έχει το χρόνο, γιατί δουλεύει, αναγκάζεται να βιοποριστεί πολύ σκληρά και αφαιρείται όλος το χρόνος, δεν μπορεί να μελετήσει και να εξάγει όλη αυτή την πληροφορία, ούτε να εξάγει συμπεράσματα, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει με τον τρόπο που ζει και τον τρόπο που σκέφτεται και τον τρόπο που καταναλώνει και διασκεδάζει. Και να μένει αδιάφορος απέναντι στα φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης, τα οποία όλα συνδέονται και δεν είναι δυστυχώς άλλο το θέμα των ανοιχτών συνόρων και άλλο το θέμα της εισβολής των κογκλυφικών κεφαλαίων. Είναι το ακριβώς, είναι ένα. Αυτά είναι, συνδέονται. Πρωί, και δεν είναι ότι το έχουν κρύψει, το έχουν πει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Ζακ Αταλή που δεν έχει καμία σχέση με την τεχνολογία ή την επιστήμη, αλλά είναι καθαρά ένας από τους γκουρού της παγκοσμιοποίησης, ο οποίος σε ένα βιβλίο του, θα το ξέρεις, είναι στα γαλλικά, In Brevis του Άρντε Λαδενή. Ναι, ναι. Από το 2000... Τα έχει πει όλα αυτά και για τα... Πει. Να τρώμε τις κάμπιες, όλα αυτά. Όταν για την παγκοσμιοποίηση, όταν λέει ακριβώς ότι προβλέπω, λέω, ότι τα δημοκρατικά κράτη, ναι, αυτά που εννοεί αυτό δημοκρατικά, θα συνασπιστούν σε μια συμμαχία που θα γεννήσει μια ημέρα μια συλλογική διάνοια. Και στο τέλος μια δημοκρατία πλανητική που την ονομάζω υπερδημοκρατία, ναι, 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 μετανθρώπων. Ναι. Είναι το όνομα που δίνω στην ελίτ του αύριο. Πάρα πολύ ωραία. Και ξέρω ότι η παγκοσμιοποίηση οδηγείται στη δημιουργία μιας νέας διάνοιας. Πάρα πολύ ωραία. Επειδή δυστυχώς ο χρόνος, ο πανταμάτων χρόνος είναι αμήλικτος, πλησιάζουμε στο τέλος. Και οφείλω να ευχαριστήσω καταρχάς εσένα που είσαι από μακριά και ακούγεσαι μέσα από... που δεν σε έχουμε κοντά μας δυστυχώς. Εύχομαι να είσαι και καλά πάνω απ' όλα και ξέρω ότι έχεις και δουλειά, αλλά και πέρασες και έτσι μια γρυπούλα. Και παραστικά σου και να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου, Λεωνίδα. Εγώ. Επιφυλασσόμαστε να κάνουμε μετά από πάλι κανένα τριχύμιο τετράμινο μία εκπομπή, αλλά θα είμαστε και οι, οι τρεις εδώ πέρα. Έτσι, και όχι από το τηλέφωνο. Να ευχαριστήσω γεια πάρα σου, Λεωνίδα. Να ευχαριστήσω πάρα καλό πολύ. Καλό βράδυ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Χρυσούλα την Κουβάλα για την παρουσία της στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, Φλεβό. Και να κλείσω με ένα δικό μου συμπέρασμα, το οποίο πιστεύω θα συμφωνήσουν και ο Λεωνίδας και η Χρυσούλα. Άμα μιλάμε για μετανθρωπισμό, το οποίο είναι μια εξέλιξη παγκοσμιοποίησης. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, ναι. Άμα μιλάμε για μετανθρωπισμό, ο οποίος είναι μια εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης και μια δυστοπική εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης, η παγκοσμιοποίηση δεν επιτυγχάνεται μόνο με οικονομικά μέσα, επιτυγχάνεται και μέσα από το next top model και μέσα από το survivor, για όσους δεν καταλαβαίνουν. Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά, αδέρφια, κρατάτε γερά.